ράβει που κυλάει στα νερά. Λυκός προορισμός η φυλακή σου. Κι αν πήγαινα αλλού σ' άλλη στεριά, με μάγεψε το βλέμμα της ψυχής σου. Και άφησες τα δώρα στα νύχτα. Δεν είχες να τα δώσεις πουθενά. Στο χείλο της καταστροφής που δίνεις το φιλί της ζωής, και πάω εκεί που πας κι εσύ, καρδιά μου. Στο πέλαγος της αντοχής που δίνεις το φιλί της ζωής, εσύ εγώ, εσύ κι εσύ, στεριά μου. Σε θέλω να αντέξεις μέχρι να λύσω δεσμά. Μη φύγεις, μη τρέξεις. Σε θέλω να αντέξεις μέχρι να ανοίξω φτερά. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε τον Λούι Πατσαλίδη! Καλησπέρα! Σε όλους! Παρακολουθείτε το Louis Night Show στο σταθερό παρασκευιάτικο μας ραντεβού από το Σαντηρικό Θέατρο. Ξεκινήστε να μας στέλνετε τις selfies σας, την ώρα που παρακολουθείτε την εκπομπή, για να κερδίσετε τα δώρα μας, διότι την άλλη εβδομάδα, που είναι η πρώτη εκπομπή του μήνα, θα τα κληρώσουμε. Πάμε να τα δούμε. Στείλε τη selfie σου την ώρα που παρακολουθείς την εκπομπή και κέρδισε ένα από τα δώρα του μήνα. Ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης αξίας 650 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Veluda. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Annabel στην Πάφο. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Icon Ευαγόρου. Δώρα τεχνολογίες από το Public. Δώρο επιταγές από τα καταστήματα Shoebox. Δώρο επιταγές από τα καταστήματα Direct Deals. Ρολόγια Swatch. Artworks από την εταιρεία Neon Fox. Τσάντες Victorinox by Kangarucci. Δώρο επιταγές από τα καταστήματα Jack & Jones. Δώρο επιταγές από το Pet Food Cyprus. Πάμε λοιπόν να δούμε όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, τα οποία είδαμε είτε από την τηλεόραση είτε από τα smartphone μας μέσω του δικτύου της Ida Mobile Vodafone, του γρηγορότερου δικτύου της Ευρώπης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι ευχάριστα, όπως ξεκινά και η Άρια την πρωινή της εκπομπάρα. Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληρό κολάρο θα φορεί, μολόχρυσο ρολόι. Θα είναι όμορφος, πολύ θα βάζει και κολόνια, και θα μ' αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια. Για φορά το κότσι ρούχα να κάνουν απογευματινή εκπομπή. Τούτη μάλιστα είναι έναρξη, όχι πελάρες. Η Άρια να χορεύει μόνη της και να κάνει τη βουλιοκλάκη, πώς να μην ξεκινήσει το πρωινό σου τέλεια μετά. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να σας κάνει ευτυχισμένο. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας κάνω ευτυχισμένους, μέσα από την οδόνη σας. Αλίμονον, Άρια μου, εσύ μας κάνεις ευτυχισμένους κάθε πρωί. Διότι αν εκορτερούσαμε από τους πολιτικούς μας που τσακώνονται στα τηλεοπτικά παράθυρα, είσαι να πιένουμε με τα νεύρα στη δουλειά.
Κυρία Ταλίδου, για τον κύριο Κέτυρο, ευχαριστώ. Όχι, ένα λεπτό, παρακαλώ. Κύριε. Η συνάδελφος υπονοεί ότι δεν γνωρίζουμε. Όχι, η συνάδελφος, εσείς γελάσατε ειρωνικά και σας απάντησα. Για μένα, εγώ όμως δεν είμαι φερέφωνο καμιάς κυβέρνησης για να τα παρουσιάσω. Προφανώς δεν είστε κυβέρνηση, εμείς είμαστε. Εγώ παρακολουθώ εδώ και χρόνια τι γίνεται στον τομέα των ΑΠΕ. Και εσείς τα γνωρίζετε όλα, κυρία Καλίδου. Ποτέ δεν ξεφεύγετε από αυτά που γνωρίζετε. Ποτέ. Η συνάδελφος είναι, πιστεύω, έχει παραφερθεί με το να λέει ότι δεν γνωρίζουμε. Δεν είμαστε. Κυρία Καλίδου, εσείς παραφέρεστε με την ειρωνία σας και τα χαμόγελα σας. Οπότε όταν συμπεριφέρεστε έτσι, θα συμπεριφερόμαστε κι εμείς. Να συμπεριφέρεστε σωστά και να συμπεριφερόμαστε κι εμείς σωστά. Μα τι ωραίο πολιτισμένο Καυκάσι. Από σου κάνουν γκάμνο και καζία με κράτηση. Τώρα δούμε, είπαμε μάλλον για πάντα για όλες τις ημέρες. Συνεχίστε να κάνετε το φερέφωνο για να λέτε πώς θα συνεχίσουμε, γιατί εμείς είμαστε κυβέρνηση και σταθήκαμε εδώ στον κόσμο. Ακούστε. Και λέμε ότι πράγματι αυτή η κυβέρνηση έκανε το γεσί και μπράβο. Στεκόμαστε στα θέματα των νηπιαγωγείων και λέμε μπράβο. Αλλά να μην μας λέτε ότι στα θέματα της ενέργειας τα κάνατε θάλασσα. Και νομίζω να είσαστε λίγο πιο μετριοπαθείς όταν μιλάτε για αυτόν τον θέμα. Εμείς, επειδή μιλούμε πάντοτε με αριθμούς και τεκμηριωμένα, μπορούμε να το αποδείξουμε. Αλλά έχετε εσείς άλλη τεκμηριώση όσον αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ, να μας την πείτε. Προχθές η Υπουργός Ενέργειας τα έχει εξηγήσει σε όλους. Ευχαριστώ, λέει ο Νικήτας. Ευχαριστώ που σφάζεστε με το γάντι στην εκπομπή μου. Ο φτωχός ο Κέτυρος έκατσε τζαμέ με τσούλου με μούλου. Αλλά λέω να βγάλει πάνω popcorn να τρώει. Και είναι γεγονότα και είναι τεκμηριωμένα. Γι' αυτό τα γέλια και την ειρωνία, όχι σε μένα, κυρία Καλίδου. Ευχαριστώ, κύριε μου. Μπορώ να πω κάτι, θα εξηγήσει όλα. Άτε να μην τα ανοίξουμε ένα λόγο. Να μην πει και τύρε μου. Να μου να πει. Φάετε στη δαροβούλα σου και απολαύσε. Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε, έπρεπε να δεχτώ την ειρωνία τη κυρία Αταλίδου. Αυτό λέτε. Επικροτείτε αυτή τη συμπεριφορά. Μάλιστα. Το σημειώνω και αυτό. Συνάδελφε, μη φωνάζετε. Η ειρωνία ήταν από τη δική σας πλευρά, δεν το αντιληφθήκατε. Είπα ότι εγώ θεωρώ ότι δεν προσεγγίζετε σωστά αυτά τα θέματα. Όλοι οι συνάδελφοι κάτι γνωρίζουν. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και τους τρεις. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλή καρδιά, κυρία Φανίδου. Να είστε καλά, κυρία Τσαρίδου, και εσείς το ίδιο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάντως ο Καυκάς τους, ενώ πως άμα τσακώνουμε με την Αστέρο, που θέλει ο ένας να τα βγάλει τα μαλλιά του άλλου τρίχα-ντρίχα, αλλά είναι μπροστά η κουμπάρη μας, και σφίγγουμε τα δόντια μας, και κάνουμε ό,τι γελούμε, και σύρνουμε σπόντες ο ένας του άλλου, και όντω, αγάπη μου, νομίζω λαλείς πελάρες. Εγώ, αγάπη μου, λαλώ πελάρες. Εγώ, ναι, μωρό μου, κόψε το ζάμε να με σε πάρει και σε σηκώσει. Εντάξει, μωρό μου, θα τα πούμε μετά που θα πάμε σπίτι. Θα τα πούμε τώρα, μωρό μου. Γιατί να μην τα πούμε τώρα. Εδώ ρε κουμέρα, ξεκίνησε τα αστεία του ο κουμπάρος. Σκάσε που θα πάμε σπίτι σας δώσε. Ο Κέτυρος είναι ο κουμπάρος που νιώθει άβολα και προσπαθεί να πιάσει το μέρος του κουμπάρου. Έτσι είναι, παιδιά. Που μια ανατάκα μόνο μπορείς να περτέψεις. Πάμε όμως τώρα στο Σίγμα, όπου καλεσμένος ήταν ο θεολόγος και τσέισερ της καρδιάς μας, Ανδρέας Πιτσιλίδης, ο οποίος μας μίλησε για τις νηστείες των Χριστουγέννων. Θα είναι περίοδος περισυλλογής, προσευχής, δηλαδή, νηστείας και ακρυπνία. Τι δεν τρώμε. Δεν τρώμε ο ένας τον άλλον. Αυτό λίγο. Πρώτα απ' όλα. Το λέω για τους, ειδικά για τους δρασοφόρους. Να συγκεντρωθούμε λίγο, παιδιά. Συγγνώμη, αγαπημένοι μοιράρχες. Επειδή είναι τσατάκας, προβλέπω σήμερα να βγουν τα μαχαίρια από τα θικάρια. Δεν τρώμε ο ένας τον άλλον. Τούτον έντρωμε στις νηστείες, σύμφωνα με τον Πιτσιλίδη, διότι ξέρει ότι οι δρασοφόροι θα βγάλουν τα μαχαίρια από τα θικάρια, τώρα που έχει εκλογές. Μπορεί να μην τρώνε κρέας, αλλά θα φάνε ένα στον άλλο. Μια και άνοιξε την κουβέντα ο Πιτσιλίδης όμως, άρα γιατί γίνεται με τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και καλή επιτυχία. Και εγώ να σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Μητροπολίτη Μόρφου. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ και να είπαμε... Πάφου, τι σας είπα. Μόρφου. Με συγχωρείτε, όχι. Δεν το έκανα επίτηδες. Να είστε καλά. Μάνα μου, μάνα μου. Είπε τον Μητροπολίτη Μάρφου, Επάφου, Μητροπολίτη Μόρφου. Έφασε τη Μιχάλαρε μου, πάει. Άνοιξε το λάκκο σου, γιατί αν ευκεί αρχιεπίσκοπος ο Πάφου, καληνύχτα. Πριν προχωρήσουμε όμως, θέλω να δούμε ένα βίντεο της ΠΑΝ μας με τη στήριξη της Ισομάτα από την εταιρεία Χαζιάννης. Come here, boy. Come on. Fetch. Good.
me. How are you? I was in a car accident. You were in a car accident? Yeah. Oh my word, are you all right? No, I'm fine, I'm fine, everyone is fine. All right, don't cry, don't panic. Yeah, I'm coming now to pick you up. All right, thank you, Mommy, I love you. Love you, bye. Oh my goodness me. Come on, boy, let's go, we're leaving. Come on. Με τραβάς, ρε, μαύρο γέρι, με τραβάς. Παιδί με, sit, sit, ρε, sit, ρε. Αλό, αμά, έλα, μάνα μου, πού είσαι. Έλα, να σου πω κάτι, αλλά με νευριάζεις. Ετούμπαρα. Ετούμπαρες. Μαύρα να μείνουν και σκοτεινά, κόρη, προχτές το έπιαμε που το είσαι την ταυτοκίνητο. Είναι φταία εγώ, ρε, μαμά. Πού εδώ και σπάλε. Ακρίβωσε και η ασφάλεια του, πόσα να δοκούμε. Ήταν που φταίω εγώ αν ήταν παρκαρισμένο τσάμε μες στον δρόμο. Ράμασε τη για ξόρτο ότι επίσης και σπάς ταυτοκίνητο το σταματημένο. Με φωνάζεις. Ω, να το πεις του παπά. Γιατί να μεν τούτο πω. Κάνεις γερημία και ύστερα να μεν τούτο πω να τα χώνουμε νουλα πιο που γίνονται γύρις σου κόρη. Να με πιάεις. Να έρθω σε πιάω. Όπως επί εστράφου. Ω, ναι καταλάβες καλά. Έχω δουλειές, έφερα ο σύλλον να περίπατω. Καλά. Στράφου όπως είσαι. Έλα παρπατητή. Άντε, πάει. Πάει. Αξόρτωτη. Εν τράβας ρε, και έφκαλαν τα πόφια μου νερό ρε. Εκάμες. Χωστά να με φαινούνται. Τέλος ένα στράφο τώρα. Μπράβο, Παν μου. Και πάμε τώρα σε κάτι το οποίο πραγματικά έκανε μας εντύπωση, αν και πλέον τίποτε δεν πρέπει να μας εκπλήσει σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Γιώτα Αντωνίου είναι εδώ και πολλές δεκαετίες τηλεφωνήτρια στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο δηλαδή. Εργάζεται αναλυπέστατα όλα αυτά τα χρόνια, από τη δεκαετία του 80. Τηλεφωνήτρια στο επάγγελμα. Τώρα, γιατί είναι εδώ? Γιατί φρόντισαν κάποια σαΐνια, γιατί πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη ξυπνάδα για να βάλεις ένα τυφλό άνθρωπο σύστημα τηλεφωνικό με οθόνη. Δεν ξέρω τώρα αν το καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Αλλάξαν λοιπόν το τηλεφωνικό κέντρο εκεί, βάλαν οθόνες για την τυφλή τηλεφωνήτρια και τώρα βέβαια η Γιώτα Αντωνίου είναι τουρίστρια μέσα στη Βουλή. Όπως το είπες, Ανδρέα μου, σαΐνια, ρε παπά, είναι καλά ρε. Η Γιώτα είναι τηλεφωνήτρια στη Βουλή εδώ και 36 χρόνια. Προσέξτε, ούτε έναν, ούτε πέντε, ούτε δέκα. 36 ολόκληρα χρόνια η Γιώτα είναι τηλεφωνήτρια στη Βουλή. Η Γιώτα είναι τυφλή. Σε τι έκαναν τα σαΐνια? Έβαλαν τηλεφωνικό σύστημα με οθόνη σε μια τυφλή κοπέλ. Γιατί δεν τη είπαν απολύεσαι να τελειών? Ήταν να το εκτιμήσει παραπάνω. Δούλευα με έναν πίνακα, ο οποίος εκείνος είχε πάρα πολλές γραμμές. Είχα κάθε πρωί να αναλάβω, ας πούμε, τις επιτροπές, δηλαδή τι επιτροπές έχει, σε ποιες αίθουσες, να εξυπηρετήσω ιδιαιτέρες παντού ό,τι χρειάζονται. Δηλαδή, και εμάς δημοσιογράφους πάρα πολύ. Σίγουρα και δουλεύαμε ενός αργά, δηλαδή και απογεύματα, ναι. Επιτροπές κτλ. Δηλαδή ήταν έτσι μια πολλά ευχάριστη για μένα περίοδος. Ναι. Και είμαι άνθρωπος με ενέργεια, την οποία θέλω να διαχετεύω, θέλω να δουλεύω. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιένω σε έναν πόστο. Να παίρνεις τα λεφτά και να κάθεσαι. Να κάθομαι. Και θεωρώ το ζημιογόνο και για την κυβέρνηση. Με φάση, Γιώτα μου, στην κυβέρνηση, αγάπη μου, έχει τρόπος να βγάλει κέρδος. Ζημιογόνο δεν είσαι εσύ, αγαπημένη μου. Εκείνοι που αποφασίσαν να αναβαθμίσουν το σύστημα χωρίς να λάβουν υπόψη, φαντάζομαι, εσένα και άλλους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες με σένα. Και όσον αφορά τον που λαλείς ότι έχεις ενέργεια, αν δεν θέλεις να δουλέψεις, και να κάθεις να πληρώνεσαι, αν το εφαρμόζαν οι μισοί βουλευτές μας, ήταν να ήταν πολλά καλύτερα τα πράγματα από ό,τι είναι σήμερα. Δεν φταίει ο άνθρωπος, αλλά όταν είστε ο άνθρωπος εκεί και του είπα, τι να το κάνω εγώ αυτό το σύστημα, ξέρετε τι μου απάντησε? Ναι. Λέει μου, εγώ λέει μου, ξέρεις την παροιμία που λέει, πουλώ εσύ αν βλέπεις και αγοράζεται. Πολλά σπουδαία παροιμία να πεις σε μια τυφλή κοπέλα. Εγώ στραώνω και πουλώ και εσύ αν βλέπεις και αγοράζεται. Πανέξυπνος. Και πίσω να μην είναι σπουκάτος και να του απάντησες. Όταν είστε ο άνθρωπος εκεί και του είπα, τι να το κάνω εγώ αυτό το σύστημα, ξέρετε τι μου απάντησε? Ναι. Λέει μου, εγώ λέει μου, ξέρεις την παροιμία που λέει, πουλώ εσύ αν βλέπεις και αγοράζεται.
Ξέρεις τι του απάντησα. Ναι. Η στραβάρα μου η μαύρη, λέω του. Πώς να το δω. Έτσι. Ακριβώς. Και εγώ στη θέση σου θα του εφόρουν το τηλέφωνο μου. Πα στη κελέ και θα το ελάλουν. Μη φοβάσαι να δεις αυτό που βλέπεις. Τα αστερούθηκε ενώ μετά τη φατσά. Γιατί τα εβάλαν, ας πούμε, τα πράγματα. Και δεν είστε. Ποιο σοφό το αποφάσισε τώρα. Δεν ξέρω, και ούτε με προειδοποιήσασαι. Ούτε με προειδοποιήσαν να έρθουν και να μου πούσει. Αντιθέτως, όταν μου το φέραν και ρώτησα τι θα κάνω με αυτόν, η απάντηση ήταν: είσαι η τελευταία που θα ενημερωθείς. Φανταστείτε σε τι κοινωνία ζούμε. Είναι... Πού είναι η αρχή της ισότητας. Μα τι ισότητα. Πού είναι η συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πού είναι η κατοχήρωση του επαγγέλματος για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Αν είναι ποτέ δυνατόν, Ανδρέα μου, θέλω να το παλέψουμε όλοι μαζί. Γιώτα μου, εμείς είμαστε μαζί σου και είμαι σίγουρος ότι το έτοιμα σου θα ακουστεί και θα σου παρέχουν αυτά που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά σου για άλλο 36 χρόνια. Κυρία Νίτα, επιλήφθη της κατάστασης, αν είσαι Κύπρο, γιατί ο Νίκαρος κάθε τριτσελίο τώρα που πιάνει δικό του αεροπλάνο φεύγει. Καταλαβες, για να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση του Προέδρου μας, αγάπες μου, και να σας πάρει ο δαίμονας. Πάμε λίγο στην εκπομπή της Κάτιας, να δούμε λίγο τις εξελίξεις με τη Λεωφόρο Μακαρίου, η οποία έγινε όπως το σύριαλ πλέον. Κάθε εβδομάδα θεωρούμε νέο επεισόδιο. Τούν την εβδομάδα, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, θέλανε να την κάνουν σαν Ελιζέ. Τώρα αποφασίσαν ότι η Μακαρίου πρέπει να γίνει η Oxford Street. Στο νότιο τμήμα αρχίζουν νέα πολεμικά τύμπανα από καταστηματάρχες που φωνάζουν εναντίον μονοδρόμησης. Δεν βλέπω, φαντάζομαι, Ιακωβέ, ούτε Oxford Street όπως μας είχαν πει στην Βουλή. Δεν το βλέπουν οι καταστηματάρχες ότι έτσι θα εξελιχθεί το νότιο μέρος της Μακαρίου. Προφανώς και όχι, Κάτια. Πολύ ωραία η Oxford Street, πολύ ωραία και η Champs-Élysées. Τέτοια λεωφορεία σίγουρα δεν περνάνε από εκείνους τους δρόμους. Ναι, βάλε τους ιδέες τώρα, ρε Ιάκωβε. Ότι είναι όπως στην Oxford Street τα λεωφορεία μας, και αρκέψουν να καθίσκουν κόσμο που πάνω πας στον ουρανό των λεωφορείων για να λέμε ότι έχουμε και εμείς διόροφα. Εν τω μεταξύ, πώς ακριβώς περιμένουν να γίνει η Oxford Street η Μακαρίου, επειδή την μονοδρομήσα θεωρούν ότι ξαφνικά να μεταμορφωθεί, πάντως οι καταστηματάρχες τσαμί είναι έξαλλοι. Αυτό που βλέπω εγώ θα πω τι βλέπω. Εγώ βλέπω έναν πολίτη ο οποίος μπαίνει στο βενζινάδικο απειβδισμένος και ζητάει λύσεις. Πώς να διακινηθεί, πώς να φύγει από την πρωτεύουσα. Δεν μιλούμε για κανένα χωριό. Μιλούμε για την πρωτεύουσα μας. Βλέπω τουρίστες να μπαίνουν, να διερωτούνται πώς να φύγουν. Η λύση είναι δεξιά, 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 αριστερά, αριστερά για να πάει στη Κένετη. Ένα δρόμο, παιδιά, που πάει σε ευθεία. Είχαμε ωραία είσοδο ευθεία, ωραία έξοδο ευθεία. Τα κάναμε μαντάρα για να τα κάνουμε Oxford Street κτλ. Έγινε όπως τον λαβύρινθο. Και αν δω και κανένας τουρίστας, πάσε κανένα από τηλέφωνο να του λαλεί straight, 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 straight. Για να καταφέρεις να βγεις που μέσα πρέπει πρώτα να λύσεις το γρίφο. Εντάξει, ποιος τους είπε ότι η Oxford Street είναι μιας κατεύθυνσης, ρε κομπέ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι διπλής κατεύθυνσης. Παντζέρκονται τα αυτοκίνητα. Έτσι δαμέ. Ίδια η Μακαρίου, ναι. Δεν θέλω πάντως να μονόδρομος η Oxford Street. Πάντως έρχονται και από τη μια και από την άλλη. Ίσως δεν είναι η κατεύθυνση των αυτοκίνητων το πρόβλημα. Δεν ξέρω. Σαν να γίνει να δυσκολευτεί να έχουν η Μακαρίου για να μοιάζει με το που είδαμε τώρα. Πάμε όμως τώρα σε κάποια νέα σχετικά με τον αγαπημένο μας σεφ Ηλία Μαμαλάκη, τα οποία μας στεναχώρεσαν. Λοιπόν, πάμε στο Θάνο Βάγιο, γιατί διαβάσαμε χθες ότι ο Ηλίας Μαμαλάκης. Καλημέρα, Θάνο μου. Ο Ηλίας Μαμαλάκης είναι στην Κύπρο. Συγγνώμη. Και έχει παρουσιάσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο πρόβλημα τον οδήγησε στην εντατική. Θα σας πω για πρώτη φορά ποια είναι η αλήθεια για την κατάσταση της υγείας του. Γιατί πολλά γράφονται, πολλά λέγονται, αλλά τίποτα μέχρι στιγμής από αυτά δεν ισχύει. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο Ηλίας Μαμαλάκης πέρασε μία τροφική δηλητηρίαση, την οποία την πέρασε και πάρα πολύ δύσκολα. Είχε πάρα πολύ έντονα συμπτώματα και έτσι το βράδυ της Κυριακής πήγε στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας. Και εκεί έκριναν οι γιατροί ότι πρέπει άμεσα να εισαχθεί στην εντατική. Από τροφική δηλητηρίαση. Ναι. Κύριε Λέης, έπαθε τροφική δηλητηρίαση ο Μαμαλάκης μας. Να το ευχηθούμε περαστικά, αν και μάθαμε ότι είναι πολύ καλύτερα και πήρε και εξιτήριο. Μα πώς έπαθε όμως τροφική δηλητηρίαση και πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας. Πού ήταν το Σάββατο.
Δεν ξέρετε πόσο χαρούμενη είμαι. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και η συγκίνηση που είστε κοντά μου. Σας έχω δίπλα μου. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και στην εκπομπή σου, είμαι και στην Κύπρο. Εντάξει, τώρα εξηγούνται όλοι. Επίσης και μαϊρέψε με την Τζόρτζια ένα άνθρωπος. Σε ύστερα από κάτι ώρες πήγαινε εντατική. Πού να ξέρουν ο καημένος. Και ο βάλος σουμάκι. Σουμάκι, πάει πολύ ωραία. Με τον Ταντζίκη. Ωραίο. Μια της κυρίας Γεωργίας. Αυτό ήταν, παιδιά. Πήραμε την έγκριση. Τέλειο. Ναι, ναι. Τέλειο, Τζόρτζια μου. Πού να ξέρω ο άνθρωπος να μου δώνε καρτέρα. Εν τον προειδοποίησε ένα πλάσμα να με σου κοντέψει. Πάμε και τώρα στον αγαπημένο μας παφίτη ανταποκριτή, Κώστα Νάνο. Καλημέρα, Κάτια. Εσύ τα μανιτάρια τα πλένεις. Εγώ δεν ήξερα ότι δεν τα πλένεις τα μανιτάρια. Ναι, ναι. Είναι προτιμότερο να μην τα πλένει κανείς. Εξαρτάται βέβαια από τα βρίσκει. Μα τι ρωτάς, ρε Κάτια μου τον Νάνο. Αν πλυνείς και τα μανιτάρια, μισή μου. Καταρχάς δεν μπορεί να τα πλύνει, διότι μιλείς και μέσα. Είδες κανέναν να πλυνείς και το σπίτι του. Τέλος πάντων, ας μας πεις μια είδηση ο Νάνος. Τώρα, ένας μηχανικός, τι απέτηση είχε από πελάτη του και τι κατέληξε τελικά να πληρώνει ο ίδιος. Ναι, πήγε για μαλλί και βγήκε στην κυριολεξία κουρεμένος, καθώς διεκδικούσε ένα ποσό 3.000 ευρώ από πελάτη του. Ναι. Και πήγε στο δικαστήριο, πλην όμως το δικαστήριο στη διαδικασία που ακολούθησε δεν το δικαίωσε και μάλιστα τον κάλεσε στη συνέχεια να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα του πελάτη του, τα οποία ανέρχονται σε 4.000 ευρώ. Ένα λεπτό για να καταλάβω. Επήραν του κάποιο να του σάσει το αυτοκίνητο του, εχρώσταν του 3.000 ευρώ, επήραν το δικαστήριο, και αντί να πιάει τα ριάλια του, έχασε τι 3.000 και πιέρωσαν άλλο 4 που πάνε. Δηλαδή, εδώ και 7.000 σύρολο, και σα είναι το αυτοκίνητο του άλλου μουχτή. Χαλά το κακό σίγουρα. Α το εγόραζε να λέει άλλο αυτοκίνητο να κλειδώσει το πιέν Ελλάδα στα δικαστήρια. Ο ίδιο θεωρεί ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αρνείται να καταβάλει το ποσό και ήδη ο δικηγόρο που διεκδικεί τα δικαστικά έξοδα έχει κινήσει διαδικασία, σχετική διαδικασία και ενδέχεται να του γίνει κατάσχεση του εξοπλισμού από το μηχανουργείο του. Έναν γκράγκον επειδή να σάσει ο άνθρωπος και χαζέρει να χάσει όλη την περιουσία. Όπως την επόμενη κυρία στην Ελλάδα. Λοιπόν, κατάφερε ένας άνθρωπος, παιδιά μου, καλά μου, να κάψει 13.000 ευρώ με μία κίνησή του. Αυτό που βλέπετε είναι ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε στο TikTok. Τι έγινε στην Ελλάδα, σε ένα νοικοκυριό. Η σύζυγος θεώρησε καλή κρυψώνα για τα χρήματα το τζάκι. Και τα μάζεψε όλα τα χρήματα και τα έβαλε, τα έχωσε μέσα στο τζάκι. Ξέχασε όμως μία μικρή λεπτομέρεια. Να το πει αυτό που έκανε στον σύζυγό της, ο οποίος επειδή άρχισε και το κρύο, άναψε το τζάκι για να ζεσταθεί, όταν η σύζυγός του δεν ήταν στο σπίτι. Με αποτέλεσμα, να βλέπετε εδώ τα πλάνα, αυτή συγκεκριμένα τη φωτογραφία και τις υπόλοιπες που ακολουθούν, κάηκαν τα χρήματα που έβαλε η γυναίκα για να κρύψει στο τζάκι. Θα τα κάψω. Εκρούσαν 13.000 ευρώ μες στον τζάκι. Έγινα στάχτη τα ριάλια. Έχω στην Ιγυρία τα ριάλια της μέσα στο φουγάρο. Επίεν ο άντρας της να ψήσει τον τζάκι, να ψήσει κανένα μπαστούρμα. Και αντί για τον μπαστούρμα να ψήσει 13.000 ευρώ. Σκεφτείτε σοκ η καημένη γυναίκα που πήγαινε έσω και βρήκε τον άντρα της ποταβρισμένο με τη σχάρα πάνω από τον τζάκι και κρουσμένα 50 ευρώ να πετούμε στο χολ. Και εσύ κυρία μου, έχω στα ριάλια σου και μέσα, πέτου το και του άλλου να το ξέρει. Πάρα μα πάρα πολύ προσοχή, παιδιά. Και όταν θέλουμε να κρύψουμε κάτι, αν είναι για το καλό της οικογένειας και δεν θέλουμε να κρύψουμε κάτι ακόμα και από τον σύζυγό μας, καλύτερα να λέμε που βάζουμε τα χρήματα. Μην γίνει κανένα σκηνικό το ίδιο. Χάθηκαν 13.000 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος, κατάφερε να βγάλει κάποια άθικτα, αλλά σίγουρα δεν ήταν όλα τα χρήματα. Τέλος πάντων, το πήραν με καλό πάντως. Γέλασαν. Δεν ξέρω αν θα γελούσα. Σίγουρα δεν θα γελούσα. Τι εννοεί γελούσα? Εκρούσαν τα ριάλια του και γελούσα. Μπελί. Εγώ είχα να πάθω κεφαλικό. Όλοι κάτι χάνουμε όμως, παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Όπως χάνει και η ηλεκτρική τις πόρτες της. Στους τελευταίους μήνες παραδείγεται έξαρση
περιστατικών κλοπών από τους υποσταθμούς διανομής της αρχής ηλεκτρισμού. Οι υποσταθμοί διανομής έχουν τη μορφή μικρού δωματίου, που βρίσκονται, υπάρχουν χιλιάδες υποσταθμοί διανομής παγκύπρια. Εντός των υποσταθμών αυτών υπάρχει εξοπλισμός υποτάσεις. Δηλαδή υπάρχουν καλώδια, μετασχηματιστές, ασφάλειες, διακόπτερ. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Υπάρχει κίνδυνος για ηλεκτροπληξία για τον οποιοδήποτε εισέλθει στον χώρο αυτό. Οι αλουμινένιες πόρτες, οι οποίες παρατηρείται τον τελευταίο καιρό να αφαιρούνται από τους υποσταθμούς αυτούς, ναι. Αμέσως όταν περιέλθει στην αντίληψη της αρχής ηλεκτρισμού, αντικαθιστάται νέα πόρτα σιδερένια, ούτως ώστε να προστατεύσουμε και τον κόσμο γύρω από τους υποσταθμούς αυτούς. Νέα μόδα τούτη, ρε κοπέλτα. Κλέφκουν τις πόρτες των υποσταθμών της ΑΕΚ. Όπου θωρούν σπίτου είναι της ηλεκτρικής, βγάλουν την πόρτα και φεύγουν. Πρώτα ήταν οι καταλύτες που τα αυτοκίνητα, τώρα είναι οι πόρτες της ηλεκτρικής. Μα γιατί πρέπει να κλέφκουμε ούλα σε τον τόπο σήμερα. Βέβαια, καλούμε και τον κόσμο σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από τους ίδιους ότι υπάρχει ένας υποσταθμός, ένα τέτοιο δωμάτιο το οποίο δεν έχει την πόρτα, να καλούν στο κινητό τηλέφωνο 99-24-51-22, που είναι μια γραμμή αποκλειστικά για ενημέρωση της αρχής ηλεκτρισμού για τυχόν κλοπής πόρτας από υποσταθμούς διανομής, ώστε να φροντίσουμε να τοποθετήσουμε νέα σιδερένια. Ναι, πόσες πόρτες έχουν κλέψει, κύριε Παπαδοπούλου, δηλαδή, και βγάλατε ανακοίνωση, σας κλέβουν τις πόρτες? Αρκετές. 10-20 πόσες? Ακριβώς νούμερο δεν γνωρίζω, είναι γύρω στις 100 και αυξάνεται δυστυχώς. Το θέμα αυτό φαίνεται ότι παίρνει διαστάσεις. 100 ρε κουμπάρε. Δεν πρέπει να φύγαν πόρτα στον τόπο της τούτη. Δεν μπορούν να κάνουν τις πόρτες όλα. Κάνουν συλλογή. Πάντως τον εφτωμάν όλοι κλέφτουν που κάτι. Η αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη ενός 36χρονου, φέρεται ότι είναι ο αρχαιοκάπηλος, βρέθηκα στην κατοχή του Κανόνια του 18ου αιώνα. Ο υπεύθυνος του ΤΕΛΕ, Μεσού Λευτέρης Κυριάκου, είναι μαζί μας μέσω Skype. Κύριε Κυριάκου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είχατε πληροφορίες ότι υπήρχαν αρχαία στο σπίτι του? Πώς έγινε και φτάσατε στα Κανόνια? Το κλιμάκιο της ΙΚΑΝΔΕ Μεσού είχε εκδώσει ένταλμα έρευνα στη συγκεκριμένη οικία, γιατί υπήρχαν πληροφορία ότι εκεί παράνομα φυλάπτονται ναρκωτικές ουσίες. Όταν έγινε η έρευνα, εντοπίστηκε ο 36χρονος στην αυλή, στην περιφραγμένη χώρο της αυλής της οικίας του, όπου προσπαθούσε να ανασύρει από το έδαφος μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια πρόκειται για οξυδωμένα εμπροστογενή κανόνια του 18ου αιώνα. Στη σκηνή κλήθηκαν τα μέλη του ΤΑΕΛΕ Μεσού, πυροτεχνολόγος, όπου και παραλήφθηκαν τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Καλά του τα ούλα. Τον πυροτεχνουργό δεν μου τον επήραν όμως. Εφοούνταν να μένε κραγεί το κανόνι του 18ου αιώνα, σε να πεταχτεί που μέσα κανένα μάπα από τις σιρένες. Δεν νομίζω να υπήρχε έτσι κίνδυνος. Είδατε την αστυνομία μας όμως. Επήγαν να έβρουν ναρκωτικά και τελικά έβραν κάτι αρχαία κανόνια. Κάτι είναι. Επαρκάρανε αστυνομική υπόξη από το σπίτι και έβραν τον ύποπτο για ναρκωτικά να ξεδάφηκε κάτι αρχαία κανόνια από στην αυλή. Να τον κανονίσουν καλά τώρα. Σε τόσο όμορφο κουμπάρι, πού τα έφεραν τα κανόνια του 18ου αιώνα. Πρέπει να πάθει σοκ η αστυνομική με το θέαμα. Ξέρετε ποιο είναι να εκπλάγει παραπάνω όμω. Η μελλοντική αστυνομική σε 200 χρόνια. Που είναι να ανακαλύψουν στην αυλή κάποιου 100 αρχαίε πόρτε τη ηλεκτρική. Πάμε τώρα στη γιώτα μα το Σίγμα να δούμε τι κάνει αυτή η ψυχή. Α, έλα ρε θεάρα. Θα ξέχασα 100. Καλέ βρωμάει εκείνο, καλέ. Το κάψε. Παιδιά... Εντάξει. Έλα, κύριε Γιώργο, βγάλ το έξω. Εντάξει. Έκαμε τα ποζάβλινη, Ιώτα. Χαζήρι να βάλει φόκο του στούντιο. Εντάξει, γιατί έβαλε τα κρουασάν μες στο Τιάνι. Δεν ήταν που κάνει. Τι έκανε, μου τα κάψες. Εντάξει. Όπως είναι έτσι. Τι έκανε, μου κάρβουν τα καλές. Βγάλτε λίγο από κάτω τη μαυρίλα. Έτσι. Έτσι. Τα κάψε καλέ, κάρβουνο. Τα κάψα τελείως. Πώς ήταν έτσι. Βγάλτε λίγο τη μαυρίλα. Τι βγαίνει η μαυρίλα αυτή. Βγάλτε λίγο τη μαυρίλα. Σύνο είναι μαυρίλα, γιώτα μου, εγκάρβουνο. Κάθε δεξί το κρουσμένο το κρουασάκι για να φύγει μαυρίλα και μετά να τους τα ταΐσει. Σαν να δεν συμβαίνει τίποτε. Μιας και είμαστε στην εκπομπή της Γιώτας όμως, να σας πω ότι καλεσμένη
ήταν και η σύζυγος του κύριου Αβέροφ Νεοφύτου, η οποία έκανε και μια σημαντική αποκάλυψη. Mm-hmm. Το ψευδόνυμο του ποιο είναι? Είναι γνωστό. Φούλης. Ποιος ήταν, ξέρεις? Ήταν από πριν. Αυτό το... Τι από πριν, τι εννοείς? Πριν σε γνωρίσεις? Πριν, ναι. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ποιος το έβγαλε. Εγώ τον έβγαλα. Εγώ ξέρω ποιος το έβγαλε. Δεν το ήξερα. Όταν ήταν υπουργός μεταφορών. Mm. Πριν από πολλά χρόνια. Μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Ζένιο. Και του έμεινε. Και το λέει, βέβαια, ίδιος το λέει. Μαρία. Και του έμεινε και το παιδί του τον αποκαλεί πολλές φορές. Αλήθεια! Ωραία, αυτό μου αρέσει. Μπράβο, Περικλή. Τέλειος ο Περικλής. Όσο ο γιος του φωνάζει το Φούλι τον Αβέρφ. Αντί να του λαλεί παπά, λέει του Φούλι, come here. Τέλειο. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ας κάνει και μια νέα ορκοδήλωση να το αλλάξει επίσημα, τελειώνουμε. Αφού κανένα δεν δέχεται να τον λαλεί Αβέρφ. Ας το αποδεχτεί και κανεί. Όση ώρα γίνονται τούτα ούλα πάντως, ο αγαπημένος μας Μαυρίκιος Μαυρικίου μαζί με την αγαπημένη του η Λάιρα έκαναν άλλη μια grand εμφάνιση στο Just the Two of Us που άφησε την εποχή. Συγγνώμη, ο Μαυρίγιος του δώσε. Γιατί εντύθηκε πλούσια κυράτσα. Και το κυριότερο, πού είναι η Λάιρα. Was once a shady dame from Seville. Used to wander round the town dressed to kill. And many ο Ηλάιρος. Αντιστραφήκαν οι ρόλοι, ρε παιδιά. Τούτο μάλιστα. Τούτο ήταν performance με χαρακτήρα. Θέλω όμως να πάμε στον τατάν του Μαυρίκιου, τον Νίγαρο μας, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο Γιαννάκη Καρεκλέ. Ακούω κάποιον των υποψηφίων εχθές, προχτές, πότε ήταν. Ο κύριος Μαυρογιάννης, δηλαδή προμήθειες από τις πολιτογραφήσεις. Να πάρει προμήθειες ποιος, ο πρόεδρος, για να πολιτογραφήσει. Και υπήρξε μια ιδέα, γιατί είναι να συμμετέχει ο πρόεδρος. Ας διαβάσουν το Σύνταγμα. Να, μάνα μου, είναι το θροψύχρεμο των Νίγαρων. Είναι επιτιμένος που το καλημέρα σας με τα νεύρα. Να γυρεύει το να χωστεί που κάτω από την καρέκλα, ο καρέκλες ελίο. Εκτίμησης ήταν η αποδοχή έναν από τα ταξίδια στις Σεϊχέλες να το αποδεχόμουν αυτό και το επαρεδέχθη δημοσίως και όντως αυτό ήταν λάθος εκτίμησης. Λάθος. Είναι τρομερά φιλοξενοί, είναι τρομερά, νιώθουν τρομερή, αν θέλετε, ικανοποίηση και υποχρέωση εάν καταδεχτείς να ενώσω είσαι φίλος, αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι να έκαμε ο Νίκαρος, να του πει όχι, αφού είχε να μαραζώσει ο Σαουδάραβας. Επίεσαι σε χέλλες για να μην τον πει ακατάδεκτο ο Σαουδάραβας. Τι να κάνει, δεν ήθελε, αλλά έκαμε την καρκιά του Πέτραν και πήε. Το θέμα είναι τι θα κάνει όταν φύγει ο πρόεδρος. Παρά το ηλικία μου, εν τούτης νιώθω αρκετά νέος και δεν θα ήθελα με κανέναν, δηλαδή ενεργός. Να το πω, όχι νέος. Είμαστε νέοι. Και νέος. Δεν έχει σημασία. Με ενοχλεί κάποτε που ακούει υπερήλικας πέραν των 65 χρόνων. Δεν είναι πράγμα. Όπως με ενοχλούσε και η σύνταξη ηλικία. Πώς αποκαλείται, μου διαφεύγει τώρα. Σύνταξη γύρατος. Μάλιστα. Και είπα, αλλάξετε την να χαρείτε, διότι στα 65 δεν κεράσκει κανένας. Εξάλλου είναι γνωστό ότι αν ακολουθήσω τα τζινς των προγόνων μου, αρέσκει μου, δεν θέλει να τη σύνταξη γύρατος και τη λέξη δεν την θυμάται λόγω γύρατος. Και λέει τους ο Καρεκλάς, όχι, μα είμαστε νέοι ακόμα. Αν το εμπιστεύκαν, θα ευαφανίσει και το μαλλίν τους blue black πάντως. Είπαν τους σύνταξη γύρατος πάνω από τα 65 και πιάνουν το γέμα των Νίγαρων. Είπαν το βέβαια και αλλάξετε το. Έτσι αλλιώς με τα jeans που έχει να φτάσει τα 100. Αν θέλει να πάει στο Τσικάτο πρόεδρε, να πρέπει να καλμάρεις να κουρίν τα νεύρα σου πάντως. Μέχρι σήμερα ουδέποτε επαρενέβη το πολύ πολύ αν κάποιος με ενοχλούσε από τους φίλους δημοσιογράφους
ή και εχθρικά δημοσιογράφους. Πρώτα-πρώτα δεν ένιωσα ποτέ Μάλιστα. το στοιχείο της έχθρας και είναι καλά γνωστό τούτον εις όλους. Ότι μπορεί προς στιγμή να φωνάζω ή να εκνευρίζομαι, αλλά την επόμενη στιγμή, από την ώρα που εξέφρασα τον παράπονο, μου διαγράφονται τα πάντα. Ποιο λασί μου πίσω, αφού τον λίγο τσίλησαν τον αυτογίνον του Προέδρου. Πάντως αρέσκει μου που το παραδέχεται. Μπορεί να πιάνω το τηλέφωνο και να φωνάζω, αλλά μόλις βάλω την παουρκάν αγάπες μου, περνά μου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίος ο χαρακτηρισμός που του εδώκαν. Ύστερα να πω ακόμα κάτι. Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν είναι ο αγόμενος και φερόμενος από συμβούλους ή συνεργάτες. Δεν θεωρώ πως είναι τυχαίο αυτό που μου απέδιδε ο Νίκαρος. Ο Νίκαρος. Καθόλου τυχαίος ο χαρακτηρισμός όντως. Σε αρέσκει μου που τον αποδέχεται. Δεν θεωρώ πως είναι τυχαίο αυτό που μου απέδιδε ο Νίκαρος. Το θεωρώ πως απέδιδε αυτό που είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Αρέσκει του πορά πολλά που τον λάλουμε ουλί Νίκαρο, διότι νιώθει ότι αυτόν είναι πραγματικά ο Νίκος Αναστασιάδης. Εγώ πρόκειτο να το αλλάξει, να το κάνει μόνιμο. Νίκαρος Αναστασιάδης, φούλης νεοφύτου. Να κάνουμε και οδούς Νίκαρους, Ιωρ, και διευθύνει αερολιμένα Νίκαρου. Να μην έτσι στην ιστορία. Όλα αυτά όμως σύντομα θα ανήκουν στο παρελθόν, διότι το Φεβράρι θα έχουμε νέον ή νέαν πρόεδρο. Ναι, λαλό και νέα, διότι με ξεχνάτε, έχουμε και γυναίκα υποψήφια. Σε ένα σχολείο που ήμασταν, μιλούσα με τη διευθύντρια, μου έλεγε η διευθύντρια το έχω έναν παιδί εδώ, χτύπησε το κεφάλι του και τον έχω εδώ δίπλα μου στο γραφείο και δεν τον αφήνω, ήταν 9 η ώρα το πρωί και δεν τον αφήνω ούτε να τηλεφωνήσω για της μητέρας του ούτε τίποτε μέχρι τις 12. Την επόμενη που πήγα να πιάσω τα μωρά μου είχε μια μανούλα που εγύρευκε απελπισμένα και έλεγε το παιδί μου χτύπησε το κεφάλι του και δεν την βοηθούσε κανένας. Και την ώρα που την είδα εγώ και ήξερα, σκέφτηκα να πάω γιατί να τη πω... Γιατί την τηλεφώνησε στη μητέρα του, δεν κατάλαβα. Γιατί η διευθύντρια την τηλεφώνησε στη μητέρα του παιδιού. Το σύστημα έτσι. Το σύστημα μετά τις 12 παίρνουν τηλέφωνο. Όχι. Είναι για να σε πιάσει απελπισία. Είναι για να σταματήσεις να προσπαθείς. Αυτό θέλουν. Και σιγά σιγά να σε καθοδηγούν. Χωρίς να αντιδράς. Καταλαβαίνεις τίποτε. Χτύπησε το μωρό, αλλά η διευθύντρια έπιαν τηλέφωνο του γονεί ω τι 12, όχι γιατί υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, αλλά επειδή υπάρχει ένα σατανικό πλάνο να σκορπιστεί η απελπισία μέσα στον πληθυσμό, και να μπορούν να μα κάνουν ό,τι θέλουμε. Ευτυχώς που υπάρχει και η Τσελεστίνα, και λαλή μα τούντε άβολε αλήθικε. Εγώ σηκώστηκα, και σηκώνουμε να βοηθήσω όλον τον κόσμο. Και προσπαθώ να του εθαρρύνω. Ναι. Άλλο όμω είναι η Τσελεστίνα. Άλλος ο κόσμος είναι απελπισμένος και ακόμα πατούν τον. Αυτή είναι η κοινωνία μας, αυτό είναι το δισί το οποίο ο παππούς μου ήταν συνιδρυτής. Mm-hmm. Και αυτό είναι προσβολή για μένα και την οικογένειά μου. Είναι και προσωπικό. Ναι. Μα τι παθαίνει η Τσελεστίνα σήμερα σε μπιτυμένη ξύφκια. Θωρώ την πολλά εκνευρισμένη και δεν θα πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Άρα εσείς δεν βλέπετε καν φως στο τούνελ ότι θα αλλάξει κάτι. Ναι, φυσικά είναι να αλλάξει. Mm-hmm. Εγώ θα το αλλάξω. Να με ψηφίσουν και τούτα ούλα, τούτον εγώ, τούτον το πράγμα που μου δείχνετε. Σαρρή και εγώ τούτον το πράγμα δεν το πιστεύω. Mm-hmm. Τούτον το πράγμα για μένα είναι μπελάρα. Μπελάρα του τη δημοσκόπηση που της επήρε της Σελεστίνας. Και έχετε το θράσος να τη βάλετε να τη σχολιάσει. Το είναι το πράγμα για μένα είναι μπελάρα. Να μένα γράφει να χειριστεί καλύτερα τα θέματα της οικονομίας και βάλει μου Χριστοδουλίδης και νεοφύτου. Για γέλια το είναι το πράγμα. Η οικονομία, ο κόσμος είναι εσύ να φάει. Δηλαδή ο κόσμος είναι μπελός. Δηλαδή εμείς όλοι ζούμε στο φεγγάρι και ερχόμαστε κάθε 5 χρόνια απλώς για να ψηφίσουμε και να ξέρουμε τι γίνεται. Ποιος στέκαμε το τάζο περίπεση μας. Μάλιστα. Όχι, συγγνώμη. Τσελεστίνα μου, ήρε μαμά μου, μα είναι που πάθες.
Ρε, αμπάζει πάντα σε επικοινωνιολόγη της ότι πρέπει να μπει πιο επιθετικά για να πάρει τα πάνω της. Σε λίγο να τριχομαλίσει την Κατερίνα. Ναι. Παρακάτω. Για το Κυπριακό. Εσύ 10 χρόνια δεν έκαμε τίποτε. Πώς 25 Χριστοδουλίδες και Νεοφύτου πάλι. Κανείς όμως δεν αμφισβητεί την προσπάθεια του εκάστοτε ηγέτη για να λύσει το Κυπριακό. Ο κόσμος είναι εμπελός. Να μην αφήνουμε και την Τουρκία στο απειρόβλητο. Να δώσουμε όμως το λόγο και στον κύριο Νικολάου. Να ολοκληρώσω. Την προηγούμενη φορά στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις έβαλετε μου 70% ότι δεν με ξέρει ο κόσμος. Εγώ που έγινα βάιρα. Να περιπέζετε με. Εγώ προσωπικά όχι. Εμένα που έγινα viral. Περιπέζετε με. Μόνο που μας σωρούν την κάθε Παρασκευή είχα ως χιλιάδες κόσμος. Έξω οι επαναλήψεις. Εγώ είναι την Κατερίνα Χαραλάμπους που θαυμάζω πάντως. Πώς μπορεί να με πέφτει χαμέσω να αφήνεται από το γέλιο. Ή έστω να της βάλει μια μπαουρκά. Ηρεμήστε. Νεύρα πάντως εκτός που τη Σελεστίναν έσυγε ο Αλέξανδρος Πετρίδης. Το λέω και κοιτάω όλο τον κόσμο στα μάτια. Ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Και το βλέπετε στα νούμερα και οι παραγωγές σταματάνε. Και βγαίνει ο κόσμος μετά που δουλεύει πίσω από τις κάμερες στους δρόμους. Σταματήστε να θέλετε οπωσδήποτε να βγείτε στην τηλεόραση επειδή είναι φίλος ο Κοκλώνης ή επειδή είναι ξάδελφη η Ναταλία ή δεν ξέρω εγώ τι. Σταματήστε το. Γιατί παίρνετε στις πλάτες σας ανθρώπους που ζουν οικογένειες από τις κάμερες, από τους σκηνοθέτες, από τα φώτα. Και τους αφήνετε μετά στον δρόμο. Κόβεται μία εκπομπή στο εξωτερικό, ολόκληρο μπάτζετ σε ένα μήνα. Κόβεται η άλλη, αλλάζει η ώρα. Αλλάζουμε στην άλλη το πάνελ. Τι θα γίνει δηλαδή, για να βγαίνετε δύο άνθρωποι στην τηλεόραση, πρέπει όλοι γύρω σας να νιώθουν κάθε μέρα αυτό το φόβο, αν αύριο θα έχουν δουλειά. Ακούστε εύκολο. Μα τι έπαθαν ούλοι και παουρίζουστε στη τηλεόραση τώρα. Σε κανέναν άνθρωπο πλανήτη. Δεν αντέχει άλλον τους κακούς παρουσιαστές και τραγουδιστές ο Πετρίδης. Είχες ποτέ το φόβο ότι μπορεί να ξεκινήσεις το Σεπτέμβρη και το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη να σου πω ότι δεν θα γράψουμε ή ότι δεν θα βγούμε? Όχι βέβαια. Μα άμα αυτός που είναι εδώ ξέρει την αξία του, παίρνει στις πλάτες του και όλα τα παιδιά που είναι εδώ. Ακριβώς. Μα μάθαμε όλοι πια με το φίλο του φίλου, η τηλεόραση πια έχει γίνει ο φίλος του φίλου. Στο τέλος θα την κλείσετε όλοι και θα μείνω μόνος μου να τα λέω. Sorry, φεύγω. Εντάξει, Αλέξανδρε μου, ρέμισε. Και όλες οι εκπομπές να κοπούν, θα μείνεις εσύ να μας κάνεις παρέα. Δεν ανησυχούμε. Θέλω τη Σελεστίνα καλεσμένη στην εκπομπή σου. Πάμε και στα διεθνή μας, διότι επαντρεύτηκε η κόρη του Τραμπ. Γύρω στον κόσμο και να σε πάω σε έναν γάμο. Γιατί η Τίφανη, λοιπόν, η Τραμπ πήρε τον Μάικλ τον Μπούλος. Παντρεύτηκε λοιπόν το ζευγάρι και φυσικά έχουμε και φωτογραφίες. Ένας υπέρλαμπος γάμος, εδώ 7 όροφοι τούρτα, Χριστιανά, βλέπεις. Τι θα ήτανε, ρε καρνάκι μου, 2 όροφοι. Εντάξει, και εγώ περίμενα και λίγο παραπάνω να σου πω την αλήθεια. Δεν θα στεκότανε μετά. Σωστά. Παντρεύτηκε λοιπόν το Μάικλ Μπούλος, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος, να πούμε, σε αυτό το σημείο. Τώρα παντρεύτηκε, ρε, το Μάικλ Μπούλος. Επήρε τον Μπούλος, δηλαδή, η κόρη του Τραμπ. Όχι, μπράβο τη, σε πρόκοψε. Τον Μπούλον πήρε και η αγαπημένη μας Αναστασία Ιούσεφ, διότι έστησε την Τζίτζι, που λέει τον καιρό, και αναγκάστηκε να μας τον πει μόνη της. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην Κυριακούλα. Την Κυριακή στην Αθήνα μας θα έχει συννεφιά, αστεράκια μου. Θα έχει 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, αστεράκια, θα έχει και εκεί συννεφιά. Γι' αυτό ντυθείτε καλά. Όχι καλοκαιρινά, έτσι σαν εμάς. Δηλαδή, να, θα έχει από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου και θα έχει και λίγο αέρα. Θέλω να έχει συννεφιά στην Αθήνα, ούτε άρεσε στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, μπράβο στην παρουσιάστρια. Μια χαρά φέρνει εις πέρα στον καιρό στη θέση της Gigi. Στη Ρούμελη, πού είναι η Ρούμελη? Εδώ χαμηλά. Θα σας πω εδώ χαμηλά τον καιρό στην Κρήτη, αστεράκια μου. Είναι πιο εδώ. Εδώ. Α. Πιο κάτω. Πάνω, πιο κάτω. Εδώ. Να τον. Βάρτε στη χαμέ την Κρήτη.
Σύγχαμε να μου έναν και η μέση σου για να έβρεις την Κρήτη πας στο χάρτη. Για να δεις πιάνουν ρε μια βέρκα να δείχνει πας στο χάρτη. Κι άνουν την για μένα σύφκη. Αλλάστε το καλύτερα, διότι ποιος ξέρει να καταλήξει να μας κάνει μια βέρκα μετά. Πάμε τώρα και στον αγαπημένο μου παρουσιαστή στην Ελλάδα, τον Τάκη Τσουκαλά, ο οποίος όπως κάθε εβδομάδα μας υποδέχεται με την καλύτερη του διάθεση στην εκπομπή του. Άντε, γεια! Εμπρός. Ναι. Ναι. Ολυμπιακός. Και... Ολυμπιακός από Γλυφάδα. Ναι, όνομα. Πάπαρος. Καλό βράδυ. Ναι, άκου Πάπαρος. Να μου τον το όνομα, ρε. Ρε, μα νομίζω ο Τάκης είναι περιπαίξιμος σας. Ξανακούσετε κάποιον με τσι όνομα σιόρ. Φταίει ο Ζήνος όμως. Έπρεπε να πει κάτι πιο πιστικό. Δεν τσαγελάς του Τάκη έτσι εύκολα. Πάντως σήμερα πραγματικά έφεραν το στο αμήν οι τηλεθεατές. Εμπρός. Έλα Τάκη Γεδεών από τη Λευκάδα, ΠΑΟΚ. Ναι, καλώς. Πώς το είπαμε εσένα. Ο Γεδεών, ο Σταμάτης είναι ΠΑΟΚ. Είσαι ο Γεδεών εσύ, ε. Ναι, και ο Σταμάτης είναι ΠΑΟΚ. Καραφτάς Παναθηναϊκός. Και είσαι και Παναθηναϊκός, ε. ΠΑΟΚ είμαι. Τι είπες Παναθηναϊκός τώρα. ΠΑΟΚ είμαι. Ρε, δεν είπε Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ είμαι. Ναι, ΠΑΟΚ. Αυτά που έλεγα για τον πρόεδρο σου, τι έχεις να πεις. ΠΑΟΚ είμαι. Ρωτάω. Πάμε σαν τη γράμμα. Έσπασε τον Ογεδεόν. Πάω και είμαι και πάω και είμαι. Είπε το 15 φορές. Πώς είναι η υπομονή να κάνει ο Τάκης. Τώρα κλείσε το τηλέφωνο όμως, μην ανησυχείτε. Λογικά ο επόμενος που είναι να βγει είναι κάποιος πιο σοβαρός. Ο Ογεδεόν. Τα διάλα από εκεί. Ναι. Πάω και είμαι. Άντε πάλι. Ναι. Πάω και πάλε ο Γεδεόν. Λαλό σας τον πρόκειται να καταφέρει να συνεννοηθεί με κάποιον την εβδομάδα. Καλησπέρα, Νίκος από Εγάλαιο. Ναι, έλα Νίκο. Ολυμπιακός καταρχήν. Ναι. Καλησπέρα. Νίκος από Εγάλαιο. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα Τάκη, Νίκος από Εγάλαιο. Καλησπέρα Νίκος από Εγάλαιο. Το είπα. Ξεκινήσουμε από τα βασικά έτσι. Αυτά που λες και καλά τα λες, δεν θα νευριάζεις καθόλου. Ίσα ίσα. Μικροφωνίζει, τι κάνει. Δεν ξέρω τι λέει, τι κάνει. Καλησπέρα Τάκη, Νίκος από Εγάλαιο. Νίκος από Εγάλαιο, 10 φορές. Αυτά που λέω, ναι. Ρε φίλε, ένα λεπτό ρε παιδιά. Λες μικροφωνίζει, αυτό έχεις βάλει στο τέρμα ρε φίλε, να ακούσει τη φωνή σου. Έπαθε Ρίκο Τσουκαλάς. Θωρείτε την απελπισία στη φάτσα του, ναι. Έχει μια ώρα προσπαθεί να μιλήσει με κάποιον και λαλούν του το ίδιο πράγμα 100 φορές. Νομίζω ότι ως παρελειώσει τούτη εκπομπή, ο Τάκης να θέλει ψυχολογική υποστήριξη. Πάμε σε γράμμες. Εντάξει, είμαστε εντάξει. Ναι, όνομα. Καλησπέρα, Τάκη μου. Ναι. Από Κόδο Δεκάνησα. Ποιος είσαι? Ευγένιος από Κόδο Δεκάνησα, ψυχολόγος, ψυχίατρος. Ναι. Γεια σου, γιατρέ. Τι κάνεις? Είμαι στην τρέλα. Γι' αυτό πήρα εγώ τηλέφωνο για να σε ερεμήσω λίγο, Τάκη. Ναι, ναι. Τι να πάρω? Είμαι ο Ευγένιος, Τάκη εγώ. Είμαι επικίνδυνος, ε. Όχι επικίνδυνος, πολύ επικίνδυνος. Για ποιο λόγο, φίλε? Τάκη μου, σε θέλω ήρεμο. Ναι, ήρεμος είμαι. Κοίτα εδώ, τα χέρια μου, κοίτα πώς πάνε. Ήρεμος είμαι. Πολλά ήρεμος. Τόσο ήρεμος που του τηλεφωνούν οι ψυχίατροι να του στάσουν τα νεύρα του. Είδατε, κατάλαβε τον δόκτωρο ότι είναι καλά τα νεύρα του Τάκη και έπιανε για να τον βοηθήσει. Κάτι μου λέει όμως ότι είναι η σωτηρία η κατάσταση. Καταρχήν είμαι ο Τίγρης από Νέα Φιλαδέλφεια. Να συσχυθώ και πάλι. Τι είσαι, ο Τίγρης? Ναι, ναι, θα με μιλήσει. Τίγρης θα λένε. Τίγρης, ναι, στη Νέα Φιλαδέλφεια, Τάκη. Μιλήσαμε την πρώτη εβδομάδα. Με μένα, με Τίγρη, εγώ μίλησα με Τίγρη. Ναι, ρε φίλε. Πώς, μου γκρίζοντας. Καλό βράδυ, φίλε. Άκου Τίγρης. Ρε, μα βαλτίκαν να μπελάνουν τον άνθρωπο. Είναι τα Τίγρης, σιόρ. Εσύ δίκιο, ο Τάκης. Είναι τόσο εσύ εννοηθήκα.
Ράνε έτσι. Εγώ με τίγρη μίλησα με τίγρη. Δηλαδή το έκανες γουρ, έκανα και εγώ γουρ και μιλήσαμε. Τι τίγρης ρε φίλε. Δεν έχεις, εσένα δεν παπάς σε βάφτισε τίγρη. Δηλαδή λέει βαφτίζουμε τον δούλο του Θεού τίγρη. Πες ένα όνομα ρε φιλαράκο. Έχει λίγια. Πέρα κουμπάρε ένα όνομα ανθρωπινό. Άκου τίγρης. Έτσι σε βαφτίσαν. Τίγρη. Ήταν Κυπρέος, ήταν να ήταν τίγρης τίγρη. Ελπίζω μόνο να με συνεχίσουν να μου νευριάζουν τον τάκι μου. Εμπρός. Γεια σου Τάκη. Γεια. Δημήτρης από Σέρες. Ναι. Πάω γκτζής. Παρα... Παραθηναϊκός. Καλό βράδυ ρε φίλε. Άσε με τώρα. Άσε τον τώρα ρε φίλε. Αφού θεωρείς τον ότι είναι με τα νεύρα. Κι αν είσαι το ότι είσαι Παναθηναϊκός. Πάντως έκλεισε το με ήρεμον τρόπο. Να δούμε πότε να φτάσει το αμίντζο να εκραγεί. Ναι, γεια σας. Γεια. Γεια σου Τάκη. Γεια. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Από Χαϊδάρι καλό. Από. Από Χαϊδάρι, από Χαϊδάρι. Από Χανιά, ναι, λέγε. Από Χαϊδάρι, όχι από Χανιά, από Χαϊδάρι. Εγώ τι είπα. Χανιά είπες. Εσύ γιατί από πού παίρνεις. Από Χαϊδάρι. Τι λέει ρε φίλε, τώρα με τρολάνε κι αυτό. Είσαι γυναίκα καταρχήν. Όχι, όχι, άντρας είμαι άντρας. Ακούς. Ναι. Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Άντε, γεια! Α, μαραίος δαμέ ήταν. Τούτη ήταν η σταγόνα που εξεχύλισε το ποτήρι. Δεν αξίσαν να τον ακούει καλά ο Τάκης. Χαϊδάρι έλεγε το άλλος, Χανιά έλεγε ο Τάκης. Τάκη μου, αν πας πας κανέναν τύμπανο που τις παορκές που βάλεις. Εμπρός. Μια χαρά είσαι, φίλε. Συνέχισε. Συνέχισε να δούμε πόσο μα***. Συνέχισε. Μπράβο. Ωραία. Μια χαρά. Εντάξει, εσύ άξιζε τι σκόλε του, είναι έτοιμο να τα βαώσει. Επαρέδωσε τα άπλα. Σκεφτεί ότι κάποιο το έβαλε τον έντονο του Παναθηναϊκού που το τηλέφωνο και δεν ασχολήθηκε καν να το κλείσει. Μόνο ένα πράγμα σώζει ο Ντάγκιν. Δηλαδή που φτάσαμε. Πάτερ ημών, ο εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γη. Τον άτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτας ημών, και εμείς ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς του πονηρού. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι να δε παιδιά. Βάλουν του τρόχια από τηλέφωνο, φκένουν μπαμπάες, ψάλλουν. Δεν είναι τυχαία η αγαπημένη μου εκπομπή. Αφήνουμε όμως τον πλανήτη Γη και πάμε ένα ταξίδι στο διάστημα. Με ποιον άλλον, με τον κύριο Δανό. Ναι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μόνιμες εγκαταστάσεις εκεί όπου θα δοκιμάσουμε την παραγωγή ενέργειας ή και σύλλεξη ενέργειας από τον ήλιο για να μπορέσει αυτή να σταλεί στην Γη με πολύ πιο καλή βιωσιμότητα. Πάντως, κοιτάνε, έτσι ξέρετε, με το σεβασμό και το θαυμασμό που αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα, αλλά κάντε λίγο έτσι να δούμε τη φωτογραφία εκεί κάτω. Θα μπορούσε να είναι Κύπροι γίνει και να ανάβουν κάρβουνα έτσι στο φεγγάρι, τρόπος που κάθονται. Αυτό μου θύμισε. Σουβλάκια ναι, στο διάστημα, ε. Ναι, ναι. Σουβλάκια στο διάστημα, ναι. Έκαμε ο άνθρωπος έτσι υπερπαραγωγή και το μόνο που έκαμε εντύπωση της Κάντιας ήταν οι αστροναύτες που φαίνονται ότι αυτούν κάρβουνα. Πάντως, μόλις καταφέρουμε να στείλουμε ξανά ανθρώπους στο φεγγάρι. Μία σούβλα στο φεγγάρι πρέπει να μας κάνει ο κύριος Δανός. Εντάξει, σκεφτείτε η NASA να ήταν κυπριακή. Καταρχάς το όνομα της δεν θα ήταν NASA, αλλά MASA. Για ευνόητους λόγους. Ήσαν να ανακοινώνουν ότι θα κάνουμε μια αποστολή στο φεγγάρι σε 5 χρόνια, και ήταν να περνά μια 20 ετία για να μάχονται να χτίσουν το διαστημόπλιο ακόμα. Ήσαν να μας κάνουν τηλέφωνο εξωγήινοι. Ενάρτετε. Όχι, ξέρετε μου να γίνει. Εσπάσετε μας.
Επίσης, δεν θα έχει ένα αστροναύτη μέσα που να έχει κάποιες σχέσεις ή γνώσεις σχετικά με το διάστημα. Ήταν να πιάνουν απλά όποιον έχει μέσον. Όχι, θέλω να κάνετε εικόνα Κυπρέους αστροναύτες. Με τη σκεμπέντζα, τη μουστάγα, μέσα στο διαστημόπλιο, χωρίς ζώνη, με το φραβέ στο χέρι, την πατερημή, το χέρι μπόξω από το παράθυρο και τάπον το ράδιο στο τρίτο του ρίκ. Φεγγάρι μου, χλωμό. Όχι, σκεφτείτε να πρέπει να κάνεις αποστολή στο φεγγάρι με κυβερνητικούς αστροναύτες της NASA. Να εκτοξεύκεται ο πύραυλος και λίγο πριν φτάσουν στο φεγγάρι να στρέφονται πίσω γιατί ώρα και σκολάνουν. Οπ, στραφείτε πίσω ρε παιδιά. Εκεί ο παραγάρτων η ώρα. Να σκολάσουμε κιόλας. Και αν καταφέρουν και βάλουν overtime και φτάσουν επιτέλους στο φεγγάρι, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να ανοίξουν το mobile τους για να στείλουν σε όλους το συγγενολόγιο ότι φτάσαν καλά. Αράβη! Έφταναν πολλά καλά. Σου σε μανάκο, αλλά είναι οκ. Όχι, μας δεν ταΐσαν τίποτε. Είμαι με ένα σάντουις που πρωί. Ευτυχώς που μου έβαλες το τάπερ με τα κουπέπια, έτσι να μείνω νηστικός. Οι Αμερικάνοι όταν πήγαν στο φεγγάρι τότε, μόνο κάτι πελάρες πήραν μαζί τους. Κάτι καθρέφτες, κάτι σημαίες της Αμερικής. Φυλακίες, δε κομμάτια. Εμάς έναν πράγμα είχε να πάρουν σίγουρα. Φουκού. Και είχε να διαρωτούνται γιατί ενάφτουν τα κάρβουνα. Μα σαν να δεν παίρνουν ρε Γιώργο. Συχτήρ, εξίασα ότι δεν έχει οξυγόνο εδώ πάνω. Αν την άψουμε μέσα στο διαστημόπλιο. Καλά που λάδε ρε, έλα, έλα. Ποια εποχή, ποια εποχή. Δεν έχει κάτι βίντεο κάποτε που βγάλει η NASA στη δημοσιότητα που μέσα από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που είναι οι αστροναύτες και δείχνουν μας την έλλειψη βαρύτητας, γύρουν το νερό έτσι και πάει προς τα πάνω. Είμαι σίγουρος ότι αν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ζούσαν Κυπρέοι, στο βίντεο είχε να αιωρείται μια φύζα με χαλούμια, το περιοδικό της Ομόνιας, τρεις κουτετσιάρα, ένα πάιρεξ γεμιστά. Η NASA πάντως σκέφτεται να κάνει και οικισμό στο φεγγάρι στο μέλλον, ναι, με κτίρια που να μπορεί κάποιος να ζήσει μέσα. Σκεφτείτε να το ανέθετα σε Κυπρέους, να χτίσουν τον οικισμό στο φεγγάρι. Τα σπίτια θα είχαν σίερα που πάνω να ρέμπουν για να χτίσουν τις κόρες τους που πάνω μόλις παντρευτεί. Πάμε τώρα και στο The Chase να δούμε πώς θα πάει ο Τάσος Τρίφωνος. Σε ποια πόλη ζει η διάσημη οικογένεια κινουμένων σχεδίων? Σίμψον, συγγνώμη. The Simpsons που ζούμε. Α, The Simpsons δεν ήξερα. Μακιά σας σε Τάσο μου. Ευτυχώς έπαθε τον τουρνά που έπαιζε ο Πιτσιλίδης να μην χάσουν οι παίχτες επειδή αψουρίζεται τον Τάσος και φάνε τον χρόνο τους. Καταλαβαίνεις το παιδί. Ναι, η νεολαία. Είναι πόσο είσαι, 30. 30. Ναι. Δεν του φαίνεται για 30, ε. Παραπάνω. Όχι, φαίνεται πιο λίγο. Ναι. Νομίζω... Αφού... Πόσο, όσο. Ναι. Εγώ είμαι έτοιμος να στείλω στον παιδίατρο να μάθει, ας πούμε, ενίωση ή κάτι. Είναι που τον βλέπεις από ναι. την ωριμότητα της δικής σου ηλικίας. Και δεν τον έχουμε δώσει ακόμα. Έχει μείνει στόκ. Είναι ελεύθερο. Τώρα με το Chase πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Ξεκίνησε το προξενιό. Θα ξεστοκάρουμε. Άρκεψε το προξενιό. Σου και καλά να παντρέψει τον Λαγιώτη. Έκαμε την εκπομπή χρυσών κουφέτου. Χρυστάλλα, επειδή έχεις... Δες λίγο την κάμερα σου εκεί. Να, εκεί, 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 η κάμερα σου. Ωραία. Επειδή έχεις αυτά τα χρώματα, τα πιο έτσι ευρωπαϊκά, το χρυστάλλα νομίζω, το λέω εγώ τώρα δημόσια και ας το ξεκινήσει από τώρα. Δεν σου ταιριάζει. Θα ήθελα να τους λες όλους να σε φωνάζουν Crystal. Οκ, μοιάζω με αυτήν της δυναστείας κάπως. Ναι, λίγο, θα κάνεις και το μαλλί. Τι λένε, Crystal. Crystal, οκ. Not Crystal, Crystal. Από εδώ και μπρος Crystal. Εντάξει, άρα και οι γαμπρούδες να σε λένε Crystal. Αν κατεβεί η κυρία Κρυστάλλα πίσω στο χορκό μετά το Chase, θα σου πει Crystal να με λέτε. Ω, Κρυστάλλα μου, τι κάνεις, Crystal σε παρακαλώ. Έτσι αποφάσισε ο Τάσος Τρίφωνος. Πάμε να απαντήσουμε και καμιά ερώτηση. Ποιο είναι το θηλυκό της λέξης πρέσβης? Πρεσβύτερα. Πρεσβυτέρα. Όχι, πρέσβυρα. Άλλη η πρεσβυτέρα, άλλον η πρέσβυρα. Είδες καμιά παπαθιά να διηγεί την πρεσβεία μας στη Νέα Νιόρκη? Είδαμε όμως πώς λάβει τον κύριο. Όταν γεννήθηκα είχατε πέντε ονόματα. Όχι, ξανά στο μάτι. Ένα βήμα πιο κάτω. Όταν γεννηθήκατε είχατε πέντε ονόματα. Πέντε ονόματα. Ποια που ήταν τα πέντε ονόματα? Αναστάσης, Λάμπρος, Γιώργος, Κώστας, έτσι. Στον Παναγιώτη μου τον είπετε εγώ. Γιώργο και Παναγιώτη έδωσε μου το Ινούνα μου. Μόνο η Βασιλής και εσύ είσαι. Αναστάσεις γιατί γεννήθηκα Σαββατογεννημένος. Ποιον έπρεπε να κρατήσετε, να είμαστε συνονόματι μετά. Λάμπρος ήταν ο παππούς μου ο Μακαρίτης. Γιώργος ήταν τα Γιώργου
Κοντά στα γενέθλια σου. Κοντά στα γενέθλια του Γιώργου, να φωνάζουμε Γιώργο, τελικά η νούνα μου όχι, δηλαδή τους θα δώσουν του Παναγιώτη. Και τα είχα όταν πια στην πρώην του δημοτικού Ανδρέα. Βασιλικών του των πέντε ονόματα. Αλλήμον. Καλά που έπαθε και κρίση ταυτότητας με τα ονόματα ούλα. Πάλε καλά που μας έβαλε να βάλουμε ούλα τα ονόματα στην οθόνη. Αναστάσης Λάμπρος Κώστας Γιώργος Παραγιώτης. Πέντε ονόματα που είσαι ο κύριος στο δημοτικό. Ένα αποφασίζαν οι γονείς του. Καλά, μάνα κάνουν μπελάρες, να μπω κάνουν. Αναστάση Λάμπρο Κώστα Γιώργο Παναγιώτη, έλα σπίτι αμέσως. Αναστάση Λάμπρο Κώστα Γιώργο Παναγιώτη, δεν θα το ξαναπώ, ούτε θα σε περιμένουμε άλλο. Σου το λέω, Αναστάση Λάμπρο Κώστα Γιώργο Παναγιώτη, δεν θα σε ξαναπάρουμε, πού ποτέ μας τρέχεις έτσι. Άκουσες Αναστάση Λάμπρο Κώστα Γιώργο Παναγιώτη. Κανένα normal παίχτη είχαμε. Το 15. Γιατί πήγατε ηθοποιός? Κάμουν πολλά πράγματα μέτρια και είπα να τα κάνω όλα σε έναν. Ναι. Και είσαστε νημείς, φιλανθρωπία. Ναι. Παίξτε μας λίγο. Αχ! Πώς ξεκινά. Τον κύριο Σκρούτς και Μάρλι, αν δεν κάνω λάθος. Έχω την ευχαρίστηση να μιλάω με τον κύριο Σκρούτς ή τον κύριο Μάρλι. Περιδομένη. Κύριος Μάρλι πέθανε. Μάλιστα. Τα μονόπραχτα συνεχίζονται στο πλατό του Chase. Κανέναν μπήμα δεν είχαμε. Το μήνυμα στον κόσμο μας θέλω να το περάσω. Περήφανη η Κύπρος μας που είσαι εσέναν τάσου. Μπράβο, εξαιρετικό το ποίημα. Άρεσε μου πάρα πολλά. Να δούμε αν θα καταφέρει κάποιος να πει καλύτερο. Τον πιτσιλί την ήθελες, αλλά εγώ σου ήρθα. Τώρα θα σε δω. Ας τις ερωτήσεις είσαι για Παναΐρκα. Χάλια το ποίημα σου, Μαρίνο μου. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου. Μείνε ως chaser που σου περνά, διότι ως πιτάρης έχεις μέλλον. Και φυσικά ο παίχτης απάντησε του. Να το απαντήσω. Να το απαντήσεις, βεβαίως. Πάνω στη δικηγορική, εν υστερείς καθόλου. Και βάλεις στον παράδεισο το πόιν του και όλου. Εγώ απαντά, κοντινό. Πάμε. Εγώ έσου χουμίζομαι πως ξέρω να τσατίζω. Γιατί αν τα κατάφερνα, ή του να θησαυρίζω. Απάντα, απάντα, φρέμ, να πήρουμε τα μέτρα πως. Πόψε λαλό σου το δαμέ, πως θα θησαυρίσεις, που με έναν ένα ιτηθείς, και θα με νικήσεις. Εφοήθηκα λίγο με το που πήγαινε η κατάληξη και αμέσως το θα με... Αλλά οκ, okay, είπεν το θα με νικήσεις. Πάλε καλά, διότι είσαι να εκτεθούμε. Λοιπόν, τεύχρο μου, ποια είναι η καλεσμένη της μπάντας μας σήμερα? Λούι μου. Λοιπόν, καλεσμένη της μπάντας μας σήμερα είναι μια γλυκύτατη παρουσία και εξαιρετική φωνή. Μαζί μας απόψε είναι η Δόμνα Δημοφάνους. Καλώς όρισες, Δόμνα μου. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Δόμνα Δημοφάνους. Μάλιστα. Πολλά artistic. Ναι, πολλά artistic. Αν και ήρθες έτσι, δεν μας έφερες μία μπίτα σουβλάκια. Δεν πειράζει, διότι η Δόμνα έχει σουβλιτζίδικο εκτός που τον τραγουδά. Στη Λεμεσόν και το καταγγέλλω δημόσια ότι ήρθε χωρίς να φέρει μία μπίτα σουβλάκια. Δεν πειράζει. 3 του Δεκέμβρη, τεύχρο που έχουμε παράσταση Λεμεσόν. Πριν πάμε, θα πάμε με το σουβλιτζίδικο τη Δόμνα να φάμε. Σας περιμένω. Να πληρώσει ο τεύχρος όμως. Λοιπόν, πάμε να σε ακούσουμε, αγαπημένοι μου. I don't know.
Επιστρέψαμε ρε παιδιά και πριν έρθω σε εσάς όμορφες μου κυρίες, θα πάμε να δούμε ένα βίντεο της κυρίας Παν με τη στήριξη των Shoebox. I love this actress. She's beautiful, isn't she? Did you put your phone on silent? Yeah? All right, okay. I'm good. Α, λε σου πω, έφερα, θέλεις ποτούντα πόκο, όχι σαν θέλεις ποτούντα κανονικά, τα chips. Όχι, θέλω τα λούδα. Πιάστα, πολλά ωραία κοινά. Καλά, έφερες τα νύχτα, δεν είχαμε από να πιστεύεις το αρμάδι. Ρε, να τα πετάξω, ρε. Ευκαρτά η αλιά σου. Στράμε, ρε. Μας περιπέζει ο κόσμος. Ευκαρτά η σου. Πολλά ωραία. Καμάνι, γρασία, μετά. Φάτα, τσον καλά. Έλα, τα σούλα. Έλα, κόρη. Έφταμε με τον Μιχαλάκη να δούμε έναν έργο. Πρέπει να έρθει. Θες να έρθεις, κορή. Α? Να τους πούμε να σταματήσουν με... Ντα σούρα, αφού έχει διαφημίσεις. Κύριε Λέσον, είναι μπορεί το πλάσμα να τσιντήσει. Πες μου, κορή, θες να έρθεις να τους πω να σταματήσουν πέντε λεπτά. Α? Εντάξει. Άτε, άτε, έλα, περιμένουμε εσύ. Να έρθεις, ναι. Εντάξει, κορή, άτε. Κατά ελιά σου, είπα σου, τραβατζίζω να έρθει τα σούρλα. Ξέρεις το ότι είναι ο παπάς της κυρίας Παν σήμερα εδώ. Απέναντι μας ακριβώς. Ναι, νομίζω. Και μόλις τον είδε, το ενθουσιάστηκε η Παν. Ζω, καλά, κορία, έκανε τις bullying του παπά σου. Έτσι πρέπει, λαλή. Έτσι πρέπει. Ναι, αμόδα. Γιατί, ναι, ξέραμε το, αλλά γιατί του κάνει bullying του ανθρώπου. Να συσάσω μετά, λαλή του. Παναγία μου, Παναγία μου. Δεν μου είπε ότι ήταν αυτή. Να μου κάνει και εμένα, έτσι, κόρη μου. Γιατί ήθελε να ζω, γιατί ήθελε να ζω. Γιατί ήθελε να ζω, μου. Κύριε Λέι. Κύριε Λέι. Να μου κάνω εγώ τον παπά μου, ρε. Να χαρά του. Ναι, ρε, έτσι του κάνω, ναι. Δηλαδή δεν τα πιστεύκια σα ακούν και να παίρνουν και πάνω του. Θα ήσουν καλό. Τέλο πάντων. Άντρεά μου. Λέι μου. Να μου είμαστε έτοιμοι για το αθλητικό μα ένθετο, βέβαια. Μία προσφορά του Χαραλαμπίδη Κρίστη, το καλύτερό μα, έτσι. Έτσι. Και θα πιω τον εσκαφέ μου, μεγάλα Χαραλαμπίδη Κρίστη. Στην υγεία σου. Να φορά να μου το κάνετε βραστό, ρε κοπέλα. Να φορά. Λοιπόν. Επέξαμε μπάσκετ. Επέξαμε μπάσκετ. Άντρα μου, βλέπουμε τα πλάνα μας στην Πάφο. Εντάξει, άντρα μου, χάσαμε έναν πόντο. Ένα μόνο να κάνουμε. Συμβαίνουν και τα πράγματα. Πέντε. Οκ. Να μου γελάρε. Παραπάνω που χάσαμε, νομίζω. Τι γελάρε. Έβαλαμε το μέσα στην Πάφο. Να πούμε ότι ο Δεύκρο είναι πολύ καλό. Ένα κουτσί, ήταν καλό. Ήταν κουτσί. Εκουβάλισε την ομάδα στι πλάτε. Έβαλε πιο καλάθια, σκοτώθηκε. Ενέθηκε που έβαλε. Του 43 πόντου ποιο του έβαλε. Έγκανε κουτσά ούτε νόταν, δεν κουτσί ούτε πόντου. Ρε, εσύ λέει, πόσα έβαλε. Έβαλα 8 πόντους. 8 πόντους που τους 43. Κάθε, εντάξει, όμως ούλα τα σφυρίγματα όμως ήταν του Λούι. Όχι, ούλα τα σφυρίγματα ήταν στις ομάδας του Μοβέμπερ, εκούνταν τους η διαιτησία, γιατί ήμασταν στην Πάφο, ήμασταν στην Πέτρα. Είπαμε, είχαμε ασφαλισμένα τα χέρια σου, την κοιλιά σου. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Του χρόνου θα πάρουμε ρεβάνς, γατάκια, θα σας σάσουμε. Σε όλα τα επίπεδα. Διότι εμείς πήραμε μωρά μαζί μας. Εντάξει, γίνε κατεβήκαν οι μαντράχα λιούλοι δυο μέτρα. Επαγγελματίες. Εμείς είχαμε τον Τεύκρο. Με απανωτές προπονήσεις. Εμένα μας το λαλείς τόσο απαξιωτικά τον Τεύκρο, την Άντρια. Έτσι απαξιωτικά. Θέλω να πω σε σύγκριση με τους επαγγελματίες, τους δίπετρους, ένα ρε παν. Όχι, είναι αλήθεια, ναι, εντάξει. Είπες μας κοντούς δηλαδή. Όχι, είπα σας μη επαγγελματίες. Δεν μπορούμε να ζήσουμε και έτσι δεύκρο, μην πειράζει. Θα ευχαριστήσουμε και το ξενοδοχείο Αναμπέλ που μας φιλοξένησε. Ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα. Πες μας, Αντρέα μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το Μουντιάλ και πριν πάμε στα κάποια σκανδαλάκια που έτσι ξεσπάσαν μικρά, λίγο μικρά, μικρά, μικρά. Τόσο δουλικά. Που το 2015 και μετά ήταν μικρά σκανδαλάκια για το Μουντιάλ του Κατάρ. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο βασιλιάς στη Σαουδική Αραβία μετά την νίκη της χώρας του, τη μεγάλη νίκη κοντά στην Αργεντινή με ανατροπή 2-1, ανακήρυξε την επόμενη μέρα του παιχνιδιού, δηλαδή τις 23 Νοεμβρίου, ως αργία. Μέρα αργίας. Σοβαρό μιλάς. Ναι, βέβαια. Εμείς... Μα τούτο είναι motivation, Λουί μου. Αν αρχίσουν οι αργίες στην Κύπρο, θα νικούμε πάντα. Νίκαρε μου, που να δέρει η Κύπρος, αγάπη μου.
Α, ξέρεις. Εβδομάδα αργίας. Δεν ξέρω αν και άδερμα είναι Αργεντινή. Και με τη Μάλτα δεχούμαστε την αργία. Εμείς είναι... Και με το Γιβραλτά δεχούμαστε. Λοιπόν, αυτά και πάμε να δούμε τώρα... Παν, ξέρεις το ότι έχει Μουντιάλ, ναι. Ναι, κάτι άκουσα. Ξέρει το, ξέρει το. Το Μουντιάλ είναι όπως την Eurovision, αλλά η Smart Pass. Όχι, μπράβο, κοίτα. Α, είναι το Euro, είναι το Euro όπως το Eurovision. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, φαντάσου να ήταν όλοι στη Eurovision. Όλες οι χώρες. Όσες δεν προκρίνονται. Είναι World Vision. Μάλιστα. Πες μας για τα σκανδαλάκια. Από την Κρήτη. Να πούμε ότι προέκυψαν κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχουν πληρωμένοι οπαδοί, fake οπαδοί. Influencers. Δεν θα μπορούσαν, όχι. Στο Κατάρ, για να υποστηρίξουν κάποιες ομάδες ότι τύπου έχουν πάει και περνούν πολλά ωραία. Δεν πληρώνονται για να πιένουν. Ναι. Θέλω και εγώ. Κάμε αίτηση. Αν δεν έτσι μπορούμε. Έπρεπε να πάει να δουλέψεις ήδη στο Κατάρ κάποιους μήνες. Όχι, μπορούσε να πάρει να πει θέλουμε οπαδούς. Μπορεί να έχει αιτήσεις. Καλά ήταν να το κάνω τούτο και είναι, δεν υπήρχε λόγος να το κάνω. Υποτίθεται ναι. Προσπαθήσαμε να το κάνω διακριτικά. Δηλαδή έχουμε στοιχεία που λαλούν ότι είναι εμπληρωμένοι οπαδοί, υπόθεν το... τα στοιχεία είναι, να δούμε μια φωτογραφία από τους οπαδούς της Αργεντινής. Να δούμε. Ορίστε ένας οπαδός της Αργεντινής, έχουμε και ένα βίντεο να το δούμε και αυτόν. Δεν ήταν που έχουν οι οπαδοί της Αργεντινής. Δεν είπαμε ότι έχουν κάτι. Εμείς λέμε τα όσα διέρευσαν. Καλά ρε, Ανδρέα, λεπτό. Εάν το Μουντιάλ έγινε του στην Κύπρο, εντάξει, και η Κύπρος έλαβαν μέρος, οκ, okay, αλλά ήταν εγώ... Ήταν 100.000 οργανωμένους. Ναι, Άγγελε μου, αλλά και εγώ, ας πούμε, μπορώ να υποστηρίζω την Εθνική Βραζιλίας και την Κύπρο. Τι που είναι η χώρα μου, αλλά να υποστηρίζω την Εθνική Βραζιλία και να θέλω να πάω τα παιχνίδια της Βραζιλίας. Είναι κάτι που το Κατάρ του διαθρώπι. Να με φορέσω μια φανέλα Βραζιλιάνη. Είναι από το Πακιστάν, είναι από την Ινδία, είναι και από το Κατάρ οι άνθρωποι. Ναι, καλά, υποστηρίζουν την Αργεντινή τα πλάσματα. Ναι, από την Αργεντινή, δεν καταλάβω. Γιατί είναι οι Κυπρέους που πήγαν στο Κατάρ να υποστηρίξουν τη Βραζιλία. Είναι πάρα πολύ αμέτρητη η λαοθάλασσα οι Κυπρέοι. Γιατί επειδή εφόρουμε Βραζίλιαν, δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να έχουμε. Κύριε Λέις. Να δούμε και τους οπαδούς της Αγγλίας που έχεις αντίθετη άποψη. England, England. Μπορεί να έχει Ινδούς δηλαδή που υποστηρίζουν την Εθνική Αγγλίας. Απαγορεύεται, ας πούμε. Τι σήμερα υποστηρίζουν την Ινδία με τα μάτια μου. Άκου ρε. Παν μου διαφωνείς. Κοίταξε τώρα. Δεν ξέρει τώρα πού να κατασταλάξει. Εγώ ακόμα τώρα έμαθα να μου το Μουντιάλ περίμενε. Step by step, Louis. Λοιπόν, ήδη είπαν στα μίδια ότι είναι Ινδοί υποστηριχτές, φανατικοί του αγγλικού ποδοσφαίρου και της Αγγλίας και ότι δεν έχουν πληρωθεί από το Κατάρ. Πάμε όμως να δούμε και κάποιους Κροάτες οπαδούς, οι οποίοι είναι Κροάτες οπαδοί. Original. Original. Οκ. Έκαναν το αντίθετο του. Ναι, μπήκαν στο mood κατευθείαν οι άνθρωποι. Μα τι ωραία. Α, τούτοι έκαναν το αντίθετο του. Ναι. Επίσης να το παίξω undercover. Με τόσα που ακουστήκα και το κατάλληλο να πάμε και ντυμένοι κατάλληλα, γιατί... Περίεργη κατάσταση. Αφήνουμε το Μουντιάλ πίσω πάνω. Μάθαμε τι είναι το Μουντιάλ. Να ασχοληθούμε αρκετά όμως, γιατί θα κρατήσει ένα μήνα. Να σε προετοιμασμένοι. Πόσο καιρό πάει το Μουντιάλ? Ένα μήνα. Ένα μήνα. Πάνω μου, η Κύπρος δεν παίζει, έτσι για να ξέρεις. Γιατί εμείς δεν παίζουμε? Γιατί δεν φτάσαμε εδώ και κάτω. Μανά μου, ρε. Δεν προκριθήκαμε. Σε τούν το Μουντιάλ. Είπαμε σε τούν το Μουντιάλ να προκριθήκαμε. Να ξεκουραστούμε λίγο. Εν Κατάρ τώρα πάμε μες στα... Να ξεσηκώσαμε. Εν χρειάζεται να σηκωστούμε να πάμε εν Κατάρ. Κάπου πιο κοντά. Έτσι, χειμώνας τώρα εμπολεύκει. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια αποκάλυψη που έκαμε ο Ρονάλτο για το συμπαίχτη του στη United, τον Μαγκουάιρ, τον οποίο βλέπουμε στο βίντεο εδώ, αυτός ο κύριος. Ο συμπαθέστατος είπε λοιπόν ο Ρονάλτο ότι βγήκε η ομάδα για φαγητό σε ένα ιταλικό εστιατόριο. Όλοι παράγγελαν κανονικά το φαγητό τους σαν φυσιολογικοί άνθρωποι που είναι. Και ο Χάρη ξεκίνησε και έφκαλε πράγματα από τη τσάντα του, έδωσε τα στη σερβιτόρα. Και μετά άρχισαν να έρχονται διαφορετικά φαγητά από τους υπόλοιπους. Ουσιαστικά έρχονταν τα φαγητά τα οποία επήρε ο ίδιος στο εστιατόριο. Και συγκεκριμένα ήταν φασόλια στο φούρνο. Πάνω σε ένα τόστ με έναν αυγό βραστόν και κομμένες λωρίδες του τόστ για να τις βουτάμε στο αυγό. Σε ιταλικό εστιατόριο τώρα. Επήρεν τα φασούλια και τα αυγά που έσω τούτο και τα μπέικα και επήρεν τα στο εστιατόριο. Επήρεν τα λαλίτης, άκου μου, έρεψε μου τα έτσι, σερβίρε μου τα έτσι.
Και πολλοί παραγγείλαν κανονικά από το μενού. Καλό του τώρα. Γιατί δεν έπαιρνε τη μάμα του. Θα τα είσαι. Θα το πάρει φρέσκα, θα πάει με τάπερ με τίποτε. Γιατί δεν πήρε το τάπερ, κουμπάρε που έστω του. Sorry, με γιατί έπιεν κιόλας. Γιατί δεν μείνεις και σπίτι. Μπορεί να κάνει δίαιτα, αγγόρι. Γιατί το κάμε, εντρώει, ποιος είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι, εντάξει, να σας πω ότι για επιδόρπιον επίσης είχε τα δικά του πραγματάκια. Είχε κρέμα γάλακτος με αυγά. Πάλε καλά, πότε το βάλασσα την αριστρά, φέρει κάποιον και του λέει, έλα, μεγάλο στόμα, αεροπλανάει. Γνωστές γκουρμεδιές, ο λόγος είναι ότι δεν του αρέσουν τα ξένα φαγητά. Μάλιστα. Ας πούμε... Μόνο εγκλέζικα τρώει. Οι γνωστοί... Λουκάνικα, μπέικα, μπέικ μπίνς. Φασόλια μέσα στα αυγά, μπαλούντζα με τα αυγά. Chips. Δεν ήθελε το ταλικό νεστέ, δεν ήθελε έτσι μια μπάστα, μια πίτσα, okay. Έναν κάτι. Εντάξει. Εγούστα είναι αυτά. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνω. Την οποία είναι ο Κυπρέος με τη μίξ του, αμέσως το ιταλικό του εστιατόριο. Δεν παρέλα, να πάει σε καπλάκια μου, ξέρω εγώ. Ωραίο είναι τούτο, να πάμε σε κινέζικο παν μου και θα σας πούμε γεια σας. Έφεραμε σας το κρέας, ψήστε μας το έτσι. Είσαι σούβλα. Και κουπέπια σε ιαπωνέζικο, κουπέπια μας τα κόψουν όπως το σούσι. Να το είμαι chopsticks. Τα κουπέπια, ωραίο τα δω. Τι έχουμε άλλο. Να δούμε και μια fail πρόταση γάμου, την οποία επιχείρησε να ποδοσφαιριστεί στη Λευκορωσία, ο Σούμποβιτς, την ώρα του αγώνα του. Τι εννοείς fail. Fail. Ή μη fail. Хотя это уже ничего не значит, похоже. Уверенно играет Сморгонь, но и тут вот не совсем понятно, это уже пошло какое-то движение здесь. Мандиген, я не могу не сказать security. Δεν ήθελα να είσαι security. Πήγε μέσα και έκανε γονάτισε να το κάνει πράσινη γάμο και φτάνει την security έξω. Ναι, εσύ ελέος. Εν τέλει κατάφερε ο καημένος να την κάνει, αλλά δεν ήξερα κατά πόσο είναι sweet. Εγώ όταν γονάτισα, θα έκανα πρόταση της Αστέρος, γιατί ήρθε ένα security. Αν πας και αυτό που το έκανα. Να γλιτώσω. Πού ήταν τούτος. Είσαι καλή διάθεση, μωρέ security. Άραστα. Αυτό και να πάμε να δούμε. Τελικά είπε ναι ή όχι, δεν μάθαμε ποτέ. Νομίζω μετά από έτσι πράγμα δεν μπορείς να το πεις του άλλου του καημένου, μετά από τόσο... Δεν το πεις και όχι... Έφανε την αγκονιά. Πώς θα. Πάνω εσύ τι θα έκανες. Αν εμπαίνε μπροστά ο security. Να σε βγάλει έξω, ήταν να... Νομίζω ότι ήταν να μαλώσουμε με ο security. Οπωσδήποτε. Δεν ήταν μετά από τόσα χρόνια. Θα το λάλλεις thank you. Όχι. Δεν μπορεί να τον έστελνε ο παπάς μου το security. Α, μάλιστα. Για να με παντρευτώ. Α, θέλει αποκλειστικό. Κοίταξε, ο παπάς μου όταν ακυρώθηκε ο γάμος μου λόγω του COVID, έλεγε μου εσημάδι. Αν πάει δεν πρέπει να ομπάρεις. Τώρα και να τα πω όλα τώρα που ήρθες. Α, εγκίνου που είπε λάλλη ο άνθρωπος. Εγκίνου για σένα που είπε. Επέφτια, όχι, δεν έχουμε security, να μην τσακωθείτε. Α, καταλάβες. Ένα security να βγάλει τον παπά μου έξω. Λοιπόν, έχουμε και ερώτηση. Βεβαίως έχουμε ερώτηση. Ποια είναι. Λοιπόν, ποιος παίκτης της United τρώει φασόλια με αυγά σε εστιατόριο. Μπορώ να ακούσω τον Ομήρο. Αλφα Μαγκουάιρ, Βίτα Ράσφορντ ή Γκάμα Άντονι. Πάρα πολύ ωραία. Και θυμίζουμε ότι η Trust Insurance συμβάλλει στις συνεχείς προσπάθειες της πολιτείας για τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων στους κυπριακούς δρόμους. Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων. Στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής ευθύνης της, παραχωρεί μέσω της εκπομπής ατομικές συσκευές αλκοτέστ, προάγοντας τον αυτοέλεγχο ως πράξη ευθύνης που σώζει ζωές. Εμείς σας προτρέπουμε να αξιοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να το αναρτήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας, κάνοντας tag την Trust Insurance Cyprus, καλώντας και άλλους να βεβαιώνονται ότι είναι σε θέση να πιάσουν τη μόνη. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας δώρο, το αυτοκίνητο μας, ένα Renault Captur E-Tech Hybrid αξίας 30.000 ευρώ παρακαλώ, μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτα, γι' αυτό δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα Renault Captur E-Tech Hybrid αξίας 30.000 ευρώ, μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Το απόλυτο υβριδικό crossover Renault Captur E-Tech Hybrid για να απολαμβάνετε τις διαδρομές στην πόλη με οικονομία καυσίμων μέχρι και 40%. Στείλε Captur κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 ευρώ και 2 λεπτά ανά SMS. Και έχουμε και τα δώρα μας με τα SMS σας. Πάμε να δούμε πώς μπορείτε να τα κερδίσετε.
Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Η εταιρεία Party Guide σας χαρίζει ένα δώρο κουπόνι αξίας 15.000 ευρώ για να πραγματοποιήσετε μια ονειρεμένη εκδήλωση, καλύπτοντάς σας όλο τον εξοπλισμό που πιθανόν να χρειαστείτε. Στείλε Party κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μία προσφορά της Conergon Energy Solution, θυγατρική της Lanitis Energy. Εξοικονομήστε χρήματα και προστατεύστε το περιβάλλον, αφήνοντας τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Conergon κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δύο τετραήμερες διαμονές της Επαύλης Δε Μιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων. Προσφορά της εταιρείας Βασμίχα New Generation, εισαγωγής ειδών υγιεινής και κεραμικών, αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το School of Automotive Engineering, η πρώτη εγκεκριμένη σχολή μηχανολογίας από τα City and Guilds of London Institute Αγγλίας, στην υβριδική και ηλεκτρική τεχνολογία οχημάτων, προσφέρει δύο υποτροφίες για σεμινάρια στις σχολές της Λευκωσία και Λεμεσό. Η αξία κάθε σεμιναρίου πιστοποίησης υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων είναι 1.000 ευρώ. Στείλε Automotive κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή μείωση 50% στα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοιτησης με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Συστήματα ασφαλείας αξίας 2.200 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Piperari Security και έξυπνα προϊόντα αυτοματισμού αξίας 2.000 ευρώ από την Piperari Automations. Στείλε Piperari κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Ένα καμάντο Bellagio αξίας 1.695 ευρώ της εταιρείας Bellagio Home & Garden. Ένα εξαιρετικά ευέλικτο πολυεργαλείο, barbecue, ψησταριά, καπνιστής και φούρνος. Στείλε Bellagio κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Thermomix, ο έξυπνος βοηθός στην κουζίνα σας. Ένα δώρο αξίας 1.399 ευρώ. Στείλε Thermomix κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 ευρώ και 2 λεπτά ανά SMS. Και ετοιμαζόμαστε σε πολύ λίγο να υποδεχτούμε τους δύο αποψινούς μας καλεσμένους. Μείνετε αποσυντονισμένοι μαζί μας. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε. Μπράβο, Δόμνα μου. Δεν μου είπες όμως πού εμφανίζεσαι. Κάνω κάποιες εμφανίσεις, κυρίως στη Λεμεσό όμως. Ναι. Ανακοίνωνα μέσω του Instagram μου. Άρα να σε ακολουθήσουμε στο Instagram. Πώς είσαι στο Instagram? Δόμνα Δημοφάνους. Α, εσύ άλλη Δόμνα Δημοφάνους, εν νομίζω, ναι. Όχι. Άρα θα σε ακολουθήσουμε για να βλέπουμε πού εμφανίζεσαι. Και αν δεν μπορούμε εμείς, θα βάλουμε detective να σε παρακολουθεί για να ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας απόψε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να πιούμε νέσκαφε με τους αποψινούς μας καλεσμένους. Είναι δύο νέοι
Chasers που έκαναν την εμφάνιση τους φέτος στο The Chase. Εντάξει, είναι αγαπημένα πρόσωπα. Ο ένας είναι αθλητικογράφος, η άλλη είναι αγαπημένη μου Κύπρια ηθοποιός με extra large humor και ένα πλάσμα που αγαπώ πάρα πολύ. Απόψε μαζί μας η κυρία Έλενα Ευσταθίου και ο κύριος Θάνος Λακιώτης, κυρίες και κύριοι. Αγάπη μου. Καλώς όρισες, Ελένα. Καλώς σας βρήκα. Θάνο, όμως είσαι εσύ. Σόπα, ρε. Σόπα, τι έγινε. Σε προσέξα. Όλα καλά, εντάξει. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Πώς από εδώ. Είπα, είδα φως και μπήκα. Είδες φως και μπήκες, ε. Κάτσε, κάτσε. Είπε μου η μάμα σου, ας σε προσέχω. Α, τόσο καλά. Πρόσεχε το χρόνο, εντάξει. Με τη μάμα του Θάνου πίνουμε καφέ σχεδόν κάθε πρωί. Αλήθεια. Ναι, ρε. Τότε να το συνοδεύσετε και με τα ωραία σοκολατάκια που σου έφερα. Μπράβο, Ελένα μου. Εντάξει. La galerie. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτή η τούρτα. Και αυτό είναι το Christmas cake. Α, είναι Christmas cake. Βεβαίως. Αρχίζουν τα Χριστούγεννα, έχουμε ετοιμαστεί με όλα μας τα εδέσματα. Αυτό είναι από τα σχέδια των φετινών μας Christmas cakes. Να πω ότι όποτε πάω στο Νικοσία Μολ και είναι εκεί η κυρία Έλενα, πάντα λαλεί μου να μου γεράσει. Αλλά... Ναι, δυσκολευόμαστε λίγο, διότι είναι στη γράμμωση. Στον όγκο τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελενάκη. Να είστε καλά, για όλους, παιδιά. Τα μωρά θα το εκτιμήσουν αν προλάβουν να φύγουν που θα μέσα να πας στο καμαρίνι. Καταλάβες, εν τα τουλουπίσουν. Γεια χαρά. Καλώς ορίσετε. Καλώς σας βρήκαμε. Εντάξει, δεν θα είναι. Παντού σε παρουσιάζει αγώνα. Καλώς σας βρήκαμε. Και είναι ο Ρονάλτο από τα δεξιά. Ετοιμάζεται. Ελενάκη μου. Πώς καταλήξαμε στο Chase? Πέτσε εσύ. Ήταν μεγάλη η επιμονή του ανιψιού μου, του Τάσου, αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Είχα πάει να παίξω ένα φιλανθρωπικό. Επέμενε και ο Τάσος και ο Κλήτος. Γεια σου, ναι. Κλήτο μου. Και πίστεψαν ότι μπορώ να είμαι εκεί. Και είμαι. Πολλά κόντρα πράγμα, ενώ σαν ηθοποιός... Ναι. Κοίταξε, έχω ένα ευρύ φάσμα γενικών γνώσεων. Ναι. Είχα πει στα παιδιά ότι δεν το ξέρω όλα, δεν είμαι δηλαδή πιτσιλίδης. Ο άνθρωπος είναι... Κανένας είναι πιτσιλίδης. Κανένας, ναι, είναι μοναδικός, αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Οπότε, εντάξει, αφού υπάρχει και το πάσο, υπάρχει και το sorry αν το ξέρω, κατάλαβες, ναι. Ας πάω και ό,τι γίνει. Αλλά όταν κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα, είναι σαν να είσαι σε ηλεκτρική καρέκλα, δεν ξέρεις τι ερώτηση θα πέσει. Ναι. Και μπορεί να είναι και κάτι απλό που εσύ να μην το ξέρεις και να... Ένα ρεζιλί και να τον πάθεις. Έτυχε σου, Θάνο μου, εσένα να πάθεις έναν... Έπαθα ένα blackout με ερώτηση που την ήξερα, που ήταν αθλητικού περιεχομένου. Σοβαρά. Ναι, για τον Πιέτρο Μενέα, για τον Ιταλό αθλητή του Στίβου και είχα κολλήσει και ήταν τελευταία ερώτηση και έχασα. Μπράβο. Τόσο καλά. Ιδέες. Πόσα πιάνει παιχτές? Ένα χιλιάρικο. Α, μόνο. Μια χαρά. Εντά, εκόψα σούτα από το... Τις βενζίνες μου. Είναι εκείνη η ώρα που είσαι σε πανικό. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, εγώ έχω δηλώσει ότι οι μαθηματικές ερωτήσεις δεν είναι για μένα. Δεν είναι δεν για είσαι μένα. Εδώ, όχι, αγάπη μου. Όχι, όχι, όχι. Εσένα, Θάνο μου, ποιο είναι το αδύνατο σου σημείο? Τα χωριά της Κύπρου. Επειδή είμαι και λίγο... Εντάξει, 4,5 χρόνια είμαι εδώ πέρα μόνιμα. Πριν που ήσουν? Αθήνα. Στα χωριά της Αθήνας. Στην Αθήνα. Ηλιούπολη. Ηλιούπολη. Ηλιούπολη, ναι. Έχουμε και εμείς Ηλιούπολη εδώ, γιατί είμαι... Ηλιούπολη που είναι, ναι, κάπου εδώ κοντά, ναι. Πρέπει να είναι, ναι. Κάπου εδώ κοντά, καμία σχέση. Φαντάζομαι. Ο Τάσος προσπαθεί να σε παντρέψει. Τι? Πιο πολύ επιμένει ο Τάσος παρά η μάνα μου. Η μάνα μου είναι τελείως ζεν σε αυτό το θέμα. Ναι. Αλλά θα πρέπει οποιοδήποτε να πάρει την έγκριση από το σκύλο μου, έτσι. Αυτός είναι το νούμερο ένα. Που το σκύλο του. Βεβαίως. Ακούεις. Αν συμπαθεί ο σκύλος μου. Δηλαδή να έρθει ο σκύλος ένα... Έτω σε εννοώ, καταλάβεις. Αν γυρίσει η ανάσχελα και κάνει έτσι, είναι οκ. Ναι. Άμα του φύγουν κιόλας από τη χαρά του, γιατί συμβαίνει και αυτό, οπότε... Εντάξει, καινούργια, νέες μεθόδοι. Έτσι, τούτη είναι η νεαρή, σήμερα η μέρα, ρε παιδί μου. Είναι, είναι ένα τρόπο σκέψη. Έχει καμιά κοπέλα που θα ήθελε να του προσφέρει. Που θα ήθελε να εγκρίνει ο σκύλο του Λακιώτη. Θα την πάρουμε να την πυριστεί, θα μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχω κάτι υπόψη μου, αλλά μπορώ να αναλάβω τα λουκούμια του γάμου σα. Άτσα.
Καλό, επιχειρηματικό μυαλό μπορεί να αγάπη μου, βέβαια. Πήραμε απόφαση και όλο ο γάμος θα γίνει στην Κύπρο. Όχι, ο αντίγαμος. Φυσικά. Ένας από τους δύο θα γίνει εδώ. Δεν κατάλαβα. Ο φίλος της Έλληνας είναι καλύτερος που λόγω σου, ρε. Ο Μαυρίγιος. Και γάμο και αντίγαμο. Εσύ γιατί να μην κάνεις, δεν κατάλαβα. Εντάξει, παιδιά. Έχουμε κρίση τώρα, τι να κάνουμε. Έχουμε... Ζοριζόμαστε. Ελένα, μου συμμαθήτωρα. Μιλήσατε μετά από το διαδικτυακό σας έτσι, μα, ναι, φυσικά μιλήσαμε. Ήμουν και καλεσμένη στο γάμο, δεν μπορούσα να πάω, γιατί είχα κόλλημα, ναι, είχα δουλειά. Εντάξει, το παιδί, μια χαρά. Ενώ ότι αφού έτσι θέλει να πορεύεται... Δικαίωμα του, δικαίωμα του, φυσικά, φυσικά δικαίωμα του. Είναι πολύ ταλαντούχος. Στο κομμάτι του που ασχολείται και λοιπά, έχει εξαιρετική φωνή. Εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που προβάλλει προς τα έξω κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμά του. Εγώ δεν έχω λόγο σε αυτό, απλώς μπορώ να εκφέρω την γνώμη μου και την άποψή μου, όπως την εκφέρω για πολλά αυτό πράγματα. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφέρει την άποψή του, λέει την άποψή του, χωρίς να σκέφτεται ή να... χωρίς να σκέφτεται, ενώ χωρίς να σκέφτεται συνέπειες... ή κόστος ή... κλπ. Γιατί θεωρώ ότι ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Είδες που αλλάξε λίγο το Δήμο μου. Έτσι. Ναι. Ναι, έρκεψα, δεν με θεωρίζει κάτι σαν ναι. Το κατού είδαμε. Δικαιούμαι να εκφέρω την άποψή μου, χωρίς να προσβάλλω κανέναν. Ναι. Τη δική μου αλήθεια θα την πω προς τα έξω. Ναι. Αυτό. Θάνο μου, εσένα πώς σε προέκυψε το Chase, ενώ ήσουν μια μέρα στο κανάλι, λέει στα αθλητικά και λαλούς σου, θέλουμε Chase, ενδιαφέρεσαι. Όχι, ακριβώς. Είχα πάει σε ένα φιλανθρωπικό με τον Γιώργο τον Χρυσάνθου. Είχαμε πάει μαζί με τον κύριο Γιώργο. Και σε κάποια φάση ήταν κάπου προς τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου. Έρχεται ο Κλήτος και μου λέει, θες να γίνεις Chaser. Λέω, δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο τίποτα. Το είχα πάρει έτσι, λέω τώρα. Τι γίνεται. Και όντως πέρασα και δοκιμαστικό και εν τέλει να με. Να πάει το Sport Billy που λέει και ο Τάσος. Ναι, ναι, ναι. Γιατί σε λέει Sport Billy. Α, δεν ούτε εσύ το ξέρεις. Έχεις βαλιτσάκι μαζί σου. Όχι, δεν έχω βαλιτσάκι μαζί μου, έτσι πηγαίνω. Γιατί είναι το look, μήπως είναι το look. Προσπαθώ να φέρω το Sport Billy. Προφανώς το, ναι. Ξέρω εγώ, το συγκεκριμένο καρτούν, είναι σπορτ. Ναι. Προφανώς. Κοίτα, πιτσιλίζει λίγο, Νιάλη. Πιτσιλίζει λίγο. Ενώ οπτικά μοιάζει λίγο με τον αμπιτσιλίδι. Δεν είναι οπτικό μόνο το θέμα. Ρώταμε πίσω στο καμαρίνι. Α, ναι. Σύμβουλο. Τον ασταμάτητο. Α, καλά, εντάξει. Α, ναι, ναι. Είναι... Εντάξει, έχει και μουντιάλ τώρα. Τι να κάνουμε, ναι. Δηλαδή, Μάρτο. Δεν είναι σταματά. Τον ασταμάτητο. Ζωή να έχει το παιδί, βέβαια. Ποιο είναι να κερδίσει ο μουντιάλ. Μετά την ήττα της Αργεντινής από τη Σαουδική Αραβία, εντάξει, Αργεντινή έλεγα. Και εγώ Αργεντινή έλεγα και λέω Αργεντινή. Λες ακόμα Αργεντινή. Πιάζει η Αργεντινή, ασχέτως αν δεν σε φάμε από τους Σαουδάραβες. Δεν ξέρω, Αργεντινή και βάζω και Γερμανία στο κόλπο, γιατί τους Γερμανούς ποτέ δεν τους βγάζεις. Ναι, και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Γκάρι Λίνεκερ. Παρακολουθάς, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ, ναι. Ναι. Καλό. Που δεν είναι στο Μουντιάλ φέτος. Όχι. Ούτε έχει παίχτη στο Μουντιάλ. Ούτε έχει παίχτη στο Μουντιάλ. Δύο ομάδες έχουν παίχτες στο Μουντιάλ από Κύπρο. Η Πάφος με τον Αμέ και η Ομόνια με τον Ανσάρι Φάρντ. Α, ναι, είμαστε εμείς. Εξίασα ότι είμαστε εμείς. Δεν τζέπαιξε. Ο Ανσάρι Φάρντ, όχι, δεν είχε παίξει το πρώτο παιχνίδι. Θα μπορούσε να παίξει να βάλει. Ούτε ο Ναμέ είχε παίξει με τη Σενεγάλη. Νομίζω όχι. Το θέμα είναι να παίζουν τουλάχιστον στην Κύπρο. Ο Αμέ έχει Αμέ. Ο Ναμέ. Έλενα μου, θεατρικά, τηλεοπτικά. Θεατρικά θα ξεκινήσω τώρα μια καινούργια συνεργασία εδώ στο Σατυρικό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η τελευταία μου συνεργασία ήταν το 1989. Αγέννητη ήσασταν. Ναι. Σε ποιον έργο? Εγώ σίγουρα. Ποιο ήταν το τελευταίο που έκανα? Ναι. Οι Εκκλησιάζουσες. Α. Ναι. Αχα. Και το πρώτο ήταν η Μάγισσα και το Μαγεμένο Δεντράκι, όπου έκανε τη Μάγισσα. Παιδικό. Παιδικό, ναι. Μπορεί και να ήρθα. Μπορεί και να σε φέραμε με τον Υπηαγό. Ποιος είναι ο Μητσής που παούριζε που κάτω. Θα μπορούσε να έπρεπε ο Μητσής που εσκυμάτου που κάτω. Και έτσι θα είμαι στην επόμενη παραγωγή εδώ με τα παιδιά. Πάρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Κομμωδία. Κομμωδία, βέβαια, κομμωδία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Okay. Τηλεοπτικά, Chase, mm-hmm. το οποίο απολαμβάνουν πάρα πολύ.
και κάποια κυπριώτικα σκέτς με το ΡΙΚ, αυτό που ξανακάνουν φέτος με τον Νίκο το Θεοφάνους. Αριάκια που φυσικά, όχι η επιμονή μου βάση, όσο αντιλαμβάνεσαι, ότι έτσι όποτε μπορώ και τα λοιπά. Βλέπετε τα επεισόδια, ναι. Θάνο, βλέπεις ναι, τα επεισόδια. Ναι, τα βλέπω τα επεισόδια. Και λαλείς κανένα φράτε, ρε παιδί μου, ξέρα το, ας πούμε. Αυτό που σου είπα προηγουμένως και ναι, κάποια πράγματα, όχι. Τα περισσότερα συνήθως που δεν ξέρω, είχα μαύρα μεσάνυχτα. Πραγματικά μαύρα μεσάνυχτα. Ποια είναι η άποψή σας για τον Τάσο? Καλά, εγώ τον αγαπώ χρόνια τώρα. Δεν μπορώ να έχω άλλη άποψη. Μεταξύ μας, ρε. Τι να σου πω, ότι το θαυμάζω για αυτό. Να κόψουμε στο μοντάζ, πείτε. Το θαυμάζω για αυτό που είναι. Πέμπω ότι αλήθεια. Αλήθεια που σου λέω. Μάικα, ετοιμάσου. Αλήθεια που σου λέω. Θάνο μου, πει κάτι. Για τον Τάσο, μια χαρά. Δεν έχω και ολοκληρωμένη άποψη, αλλά από όσα έχω δει, μια χαρά. Φτιά, έχει τους ούλους που είναι το φοητσιασμένο, σε καταλάβετε. Αφού είπε μας που πριν να έρθουμε. Πρόσεξε τι θα πεις. Κοίταξε, εγώ το θαυμάζω γιατί έχει μια οξυδιαρκία. Έχει μια τρέλα την οποία κουβαλά και είναι ατομική δική του. Ναι. Έτσι. Το ύφος που πουλά στις εκπομπές του είναι αυτό που μετρά και είναι αυτό που πουλά και είναι αυτό που κάνει. Και μπράβο του, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι μπρίχτης. Άλλο αυτό. Ναι. Επίσης είναι τυχαίο το ότι κάνει διεθνή καριέρα, έτσι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ναι, ναι, διεθνή είναι. Αφού πάει στο Παρίσι, και λέει Τάσος Τρίφωνος και μιλούμε ότι γίνεται χαμός. Θεωρητικά κάνει διεθνή καριέρα. Oxford Street κλείνει, γίνεται μονόδρομος οπότε πάει. Θεωρητικά κάνει διεθνή καριέρα, Λουί. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τώρα. Σου πω κάτι που δεν θα το πιστέψεις. Πάμε με το ζωή ποδήλατο στην Κίνα για γυρίσματα. Θυμούμαι, μα είσαι ένα. Είχαμε ένα Κινέζο. Ναι, ναι, ναι. Όταν έπρεπε να πάμε να κάνουμε τις σκηνές στο Σινικό Τείχος, πήραμε κάτι Καμερούνες όσες μαζί μας και τις κάναμε κλεφτά, στα μουλοχτά. Εγώ κάποια στιγμή βέβαια με την τακούνα στο Σινικό Τείχος, αντιλαμβάνεσαι, έγινα κομμάτια. Πάω, βρίσκω έτσι ένα τραπεζάκι που έχει έξω από το μουσείο και κάθομαι ποκαματισμένη και έρχεται μία Κινέζα και μου λέει «Can we take a photo with you?» Ο Δημήτρης δίπλα. Μου λέει «Well, Cyprus, see that που ένα δισεκατομμύριο Κινέζους ευρέθηκε η Κινέζα που δούλευκε στην Κύπρο. Δεν γίνεται. Στατιστικά να το δεις, δεν γίνεται. Και το έχει καταγραμμένο σε βίντεο το καριστή, η κυρία αυτή. Αγαπημένοι μου, πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας δώσω δύο δωράκια. Είναι τα παγουράκια μας, όπως δίνουμε σε όλους, από το Sabo Giveaway, για να πίνετε το νερούδι σας και να δροσίζεστε. Θάνο μου, αυτό είναι δικό σου. Και το δωράκι που δίνουμε στο κοινό μας από την Trust Insurance, που είναι το alcohol tester, που θέλω να έχει ο κάθε Κύπριος στο αυτοκίνητο του. Επίσης είναι χρήσιμο, Έλενα μου, άμα είναι να τύχει να βγεις έξω. Κοίταξε να σου πω. Κάνεις ένα και θωρείς. Ναι. Είμαι εντάξει να οδηγήσω, αν είμαι εντάξει, ταξί. Μπορώ να το δώσω σε κάποιον που πίνει. Μπορείς να το δώσεις. Γιατί εγώ η σχέση μου με το ενόπνευμα είναι που καθαρίζω μπάγκο. Χαίρομαι που το λαλείς. Δεν πίνω καθόλου ποτέ. Χαίρομαι που το ακούω. Μπορείς να το δώσεις ναι, σε κάποιον σε που κάποιον θα του που... είναι χρήσιμο ναι, μέσα στο ναι, αυτοκίνητο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θάνος φέρεται ότι είναι party animal. Ούτε καν. Βγάλαμε 30 φίλο. Ήμουν ανέκαθεν ο τύπος που οδηγούσε στην παρέα, επομένως έπινα το λιγότερο και τους κουβάλουσα μετά στο σπίτι. Μάλιστα. Ήσουν το θύμα. Ήμουν το θύμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην παρέα μας. Break και επιστρέφουμε. Έτσι απ' την αρχή, πάρε με στο ψέμα σου. Κοίτα, πόσες χιλιάδες φορές.
Ξέρεις τι να έχουμε τώρα. Ξέρω, εσύ ξέρεις. Θα δώσουμε ένα αεροπορικό εισιτήριο από τη Cyprus Airways που θέλω να σου πω ότι είναι official, θα έχουν προσθεθεί νέοι προορισμοί. Okay. Έρχονται και δύο καινούργια αεροπλάνα και βάλαμε παντήτσια δική μου, Ρώμη, Παρίσι. Ρώμη και Παρίσι. Ωραία, και τα υπόλοιπα, Αθήνα, Κάιρο, Γερεβάν, Βηρητών, Τελαβίβ. Φκιά λέουν που θέλουν να πάνε. Φκιά λέουν που θέλουν να πάνε. Πέ μου, που το ένα, ως το, πέτε μου, ως το, 81. Να πω το 10. Το 10. Εσύ μεγάλε, έλα. Το 10, το 10 το καλό. Για να δούμε το 10 το καλό. Ω, καλώς το, έλα. Θες μόνος σου? Ναι. Α? Ναι. Να αφήσεις μόνος σου. Το... πού είναι να πάεις. Το όνομα σου? Σιμεών. Σιμεών μου, από πού είσαι? Κόρνο. Από είναι μακριά ο Κόρνος. Πού το... που θέλεις να πάεις. Ρώμη. Ρώμη. Το πιο πιθανό είναι η Φλωρεντία. Εξαρτάται μέσω Ρώμης. Α, να πάεις περπαϊτός ή να πιέσεις ταξίδι. Τρένο. Τρένο. Πάρα πολύ ωραία. Καλό τάξιδο σου. Εύχομαι με τη Cyprus Airways να πάει να περάσεις όμορφα. Εντάξει. Εσείς που ένα κερδίσετε, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της Cyprus Airways, γιατί διούν 20 δωρεάν εισιτήρια στους εσείς που θα τα κερδίσουν, οπότε ακολουθήστε τους για να παίρνετε και άλλα δώρα από εκεί. Σας ακούω, κυρία Παν. Πολλά ωραίο. Αρέσκει μου που με προειδιάζει. Να το πεις αν το ξέρεις. Για λοιπόν, να με γελάσω. Πώς φωνάζει το μικρό σπίτι στο μεγάλο σπίτι. Οκ. Okay. Να πω πριν να το βρεις. Παύλη! Πέ μου! Ήταν πολλά καλό, ναι. Ήταν πολλά καλό, μπράβο. Μπράβο, περάσαν 10 εκπομπές ή 11 εκπομπές για να γελάσω. Πάρα πολλά καλό. Με πετσοκόφκες μας, Λουί μου, έτσι είναι αντικειμενικά παντίδρας, νομίζω. Α, μάνα μου. Να μας πεις. Να σας πω, ναι, πώς λέγεται ο σκύλος του James Bond. Θωρώ το disaster που έρχεται έτσι που ζημάνω. Γαβ. Γαβ, γαβ. Γέλασε. Εντάξει. Μπράβο. Εμείς περάσαμε ωραία, Λούι. Ήσασταν πάρα πολύ καλές και οι δύο. Ευχαριστούμε. Να με γέλασε ο Τεύκρος. Πού γέλαμε τα τραγούθηκια, το κατάλαβες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα, ραντεβού την άλλη Παρασκευή εδώ στις 9 το βράδυ στο Αλφα Κύπρου. Bye!